Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Και ο μήνας έχει 9. Μία έχει ο μήνας. 9 έχει κάθε μέρα στην Ελλάδα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου. Ήρθε το καλοκαίρι. Καλά μπάνια. Χρόνια πολλά στον κουνιάδο μου. Έχει γενέθλια. Δαμιανός και Κοσμάς. Νίκο το λένε, αυτό είναι γενέθλια. Δαμιανός και Κοσμάς. Ναι, και Αργύρης. Εγώ είπα σε εορτάζοντες. Ο Κοσμάς γιορτάζει, μπράβο. Δαμιανός, ο φίλος μου ο Δαμιανός. Ο φίλος ο Δαμιανός. Ο Παπαχατζής. Χρόνια πολλά, Δαμιανέ. Ο Δαμιανίδης. Ο Δαμιανίδης, ο φίλος μου, έχω καιρό, έχω καιρό να τον να το δω και να τον ακούσω. Ναι, πού να φέρει παίκτες. Αργύρης. Ο Αργύρης είναι τον Αγίων Αναργύρων σήμερα. Α, ναι. Αργύρης. Α, Καπούρης δηλαδή. Βέβαια. Σαλιαρέλης. Φυσικά. Ο φίλος μας Χρήσταθο Αργύρης, ο Αργυρόπουλος. Να. Στην Αθήνα. Πήγε εκεί, ε. Βέβαια. Μάλιστα. Ο Κολέ. Ναι. Και δόξα τω Θεώ καλά και ο Κοσμάς βέβαια και ο Δαμιανός και γιορτάζουν και αρκετοί μάκηδες, αλλά όχι ο ένας και μοναδικός, ο οποίος είναι Ευθύμης. Ναι. Λοιπόν. Γυαλάκι δίνουμε και σήμερα. Γυαλάκι και σήμερα. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222. Γράψτε μια καλημέρα, μια καλησπέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, μια ερώτηση και πινελή και δεχόμαστε, κλασικά. Όσοι στείλετε μήνυμα κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express να την εξαργυρώσετε όπως εσείς θέλετε. Δηλαδή, αν πάρετε ένα γυαλί που κάνει 50, δεν δίνετε ούτε μισό ευρώ. Αν πάρετε ένα που κάνει 65, δίνετε 15 και ούτω καθεξής. Θα κάνουμε και μια κλήρωση για ένα τυχερό που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express. Παύλου Μέλλα 11, ένα κατάστημα. 26 Οκτωβρίου, 28 στα δικαστήρια, το δεύτερο. Πολυτεχνείο 23, το τρίτο κατάστημα. Το χθεσινό φίλο μπορεί να μην το κινητοποιήσει γιατί η Μαριλίζ απουσιάζει. Ναι. Μην ανησυχείτε, παιδιά, εντάξει. Δεν θα φάμε κανέναν. Θα πάρετε όλοι τα γυαλιά που θα κερδίσετε και σήμερα ο νικητής. Ψάχνεις κάτι, Χρήσανθε? Ναι, βάζω τραγούδια. Βάζεις τραγούδια. Μ' αρέσει. DJ Tiesto βάζω το σήμερα. Κώστα. DJ Βαθύλακος. Tiesto, καλός. Καλό, εμπορικός, αλλά καλός. DJ DP. Για ακού λίγο. Μαζί μας την πρώτη ώρα και ο Μαρμαρίδης. Με τρία μεγάλα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, καταστήματα και στην Αθήνα. Εντάξει, και το marmaridis.gr για να δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές, να ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστοτική, χωρίς προκαταβολή και να επιπλώσετε με τα καλύτερα έπιπλα της αγοράς, τις καλύτερες τιμές, το σπίτι σας, το εξοικειακό σας, την επαγγελματική σας στέγη και ό,τι άλλο χρειάζεται επίπλωση και όχι μόνο. Ιντερβέτεν, επίσημος χορηγός Ελληνική Super League που επιστρέφει και σήμερα κανονικότατα στις οθόνες μας και στα γήπεδα. Στις οθόνες μας όσον αφορά το Παναθηναϊκός Άρης, στο γήπεδο όσον αφορά το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, έχει ένα Ολυμπιακό Σόφια αν δεν κάνω λάθος, έχει και play out. Γενικότερα έχουμε δράση και σήμερα. Και η Ιντερβέτεν ως επίσημος χορηγός Ελληνικής Super League έχει και τις κορυφαίες αποδόσεις, live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Γενικότερα ο Ιούλιος θα είναι διαφορετικός φέτος σε σχέση με όλους τους προηγούμενους, γιατί πάρα πολύ απλά είναι σαν να είναι Μάιος. Καθώς έχουμε την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων τον Ιούλιο, άρα έχουμε πολλή δράση, έχουμε αγωνία, έχουμε γενικότερα μπαλίτσα να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε που μας έλειψε στο διάστημα της καραντίνας. Και βεβαίως την ίδια στιγμή, στο διάστημα της Κανταρίνας που λέει και ο Κώστας, δεν είχαμε ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη, έχει ανοίξει και πάλι ο χώρος. Πάρα πολύ ωραία, αγαπημένος προορισμός διασκέδασης και βέβαια πλέον με νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Πάρα πολύ σημαντικό για τους καπνιστές αλλά και για εμάς που δεν χρειάζεται να αναπνέουμε τον καπνό γιατί πηγαίνει ψηλά. Ωστόσο, όσοι μπορούμε να κόψουμε το κάπνισμα. Καλό είναι αυτό. Καλό θα είναι, εντάξει. Ωραία. Κώστα. Για να μπαίνεις και στους κλειστούς χώρους του Ρίτζεσι σιγά, Καζίνο. Για το έχω μειώσει, αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι σιγά, πρέπει σιγά, να το κόψουμε. Όταν πηγαίνεις στο Ρίτζεσι πρέπει να καπνίζεις όμως, ε. Δεν γίνεται. Έτσι μου είχε πει ένας φίλος μου. Δεν μπορώ φίλε, να δεν γίνεται να παίξω χωρίς να καπνίζω. Αν είσαι καπνιστής. Δεν γίνεται. Κακός είσαι καπνιστής. Γι' αυτό φίλε, χωρίζεις η Καζίνο με υπαίθριο χώρο πλέον. Να πηγαίνεις παντού αλλά και να τα απολαμβάνεις. Να το κόψουμε και δεν καπνίζω. Όπως και να γράφω. Μόνο όταν γράφω και όταν παίζω. Μόνο τότε θέλω πολύ να καπνίζω. Γενικά δεν. Θέλετε να σου πω κάτι άλλο ψυχολογικό? Να γίνω ψυχιατρός μου. Όχι. Την ώρα της πράξης δηλαδή. Είναι στο κάπνισμα, στο γράψιμο και στο παίξιμο. Το κάπνισμα. Την ώρα της πράξης. Το κάπνισμα είναι. Για να φτάσεις στην πράξη όμως τι παίρνεις.
Τι παίρνω. Τι παίρνει. Πόρε, χάρη. Πόρε, τι σκεφτόταν όλη μέρα. Τι πάσα ήταν αυτή. Τι πάσα ήταν αυτή. Αρένα ράπι, κυρίε και κύριοι. Το καλύτερο συμπλήρωμα διατροφή. Άμα καπνίζει πολύ, παίρνει ένα ράπι και το ισορροπεί. Βέβαια. Είχε και ρήμα. Έκανα και ρήμα. Αν καπνίζει, μειώνεται των πραγμάτων. Βέβαια. Μπράβο, γι' αυτό. Πάρε λοιπόν το αρένα ράπι να έρθει τα ίσια σου. Ένα μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο δίνουν ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άνδρα. Χωρίς παρενέργειες, κατάλογα διαβητικούς, απόλυτα ασφαλές, έτσι, για κάποιους που φοβούνται, κάνουν, ράνουν κτλ. Γιατί και η ηλικία μας είναι λίγο περίεργη, εντάξει, όχι εμείς, ίσως λίγο μεγαλύτερη. Τέλος πάντων, υγεία πάνω απ' όλα, γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, το βρίσκεται στα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, ό,τι πρέπει για τις δύσκολες εποχές που περνάμε, για να ανεβεί η διάθεσή μας και να είμαστε και έρημοι μετά κάνα μήνα, Στέργιο. Τα έχουμε πει αυτά τα μυστικά. Δεν χρειάζεται να τα λέω πάλι. Μαθήματα έτσι. Κάθε μέρα. 10 λεπτά πρέπει να μου δίνετε. 10 σέντα μου δίνετε τη μέρα το μάθημα. Τελειώσαμε. Θα είχα γίνει τώρα μάγκα. Λοιπόν, τόσα λεφτά σου δίνουμε στο τέλος του μήνα. 10 σέντ επί 30. Επί 30 πόσο κάνει, 30 μέρες. Όχι, 22 3 ευρώ. 2,2 λοιπόν, ευρώ θα πάρεις. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε μια είδηση. Είδηση. Μου προκαλεί σοκ εμένα. Όπα. Διαβάζω στο instanews.gr. Τελειώνει και τους τρεις ο Κυριάκος. Όπα. Καλά. Ο Κυριάκος Κυριακό. Όχι, ο Κυριάκος ο. Ο Μεσσίας. Ο Μωυσής, πώς λέγεται. Το είπατε αμέσως να το βάλετε. Βρούτσης, Θεοχάρης και Αυγενάκης τελειώνουν, λέει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Άμα εδώ το και 9 μήνες που τελειώνουν. Αφού κάναν τη δουλειά τους. Όχι, εδώ και 9 μήνες τελειώνουν, Κώστα. Αφού κάναν τη δουλειά τους. Και μια χαρά είναι. Τι γίνεται. Και μια ξεκινήσαμε με Ελευθέρη Αυγενάκη. Σε λάθος σημείο ήρθες. Ήρθες στο κατάλληλο σημείο. Να ενημερώσω εσένα, ο Χρήστατος μπορεί να μην το ξέρει, να μην το πιστεύει. 25.000 πήρε το ΣΕΦ για τη διαχείριση. Αυτό πάλι ρε παιδιά. Για τη διαχείριση, πρόσεξε, κοίταξε. Εγώ θα καταλάβαινα αν έπαιρνε το ΣΕΦ και η Χριστίνα Τσιλικύρη για να φτιάξει. Για να φτιάξει μια σελίδα. Ή να αναβαθμίσει. Τι 25, εμείς με 50 ευρώ την κάναμε. 25.000 τι κάνεις. Για να διαχειρίζεσαι τα social media. Χρειάζεται. Social. Είναι ΣΕΦ. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Είναι ΣΕΦ. Αυτά είδα και την προηγούμενη κυβέρνηση. Μήπως πήρε το Master ΣΕΦ. Αυτά θα δει και από την επόμενη, παιδιά. Ο μήνας έχει 9. Καθίστε και εξισχυστείτε για να πάρετε. Το ΣΕΦ τα δώσαμε, ρε παιδιά. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο να κάνει διαχείριση. Αυτά τα χρήματα πώς θα δικαιολογηθούν, δηλαδή. Για το χρόνο όλο, δεν είναι το ναι, για τώρα. Φίλε, για είναι για χρόνο. Πάντα, forever. Είναι, μπορεί λέει, να είναι πάγια για τα επόμενα 3 χρόνια. Πάρε να πληρώνει και τον γκάγκα που θα τα κάνει. Ναι, αυτό ναι. Που δεν πώς θα παίρνει αυτό. 1,5 χιλιάρικο. Αυτό θα παίρνει ένα χιλιάρικο. 12. 14 μετά. Με τα δώρα. Στο Facebook και στο Instagram και σε αυτό. Στο Tinder. Σε όλα. Ναι, ρε, στο Facebook πρόθεση. Καλώς ήρθατε στο ΣΕΦ. Μπορεί να βάλει καμιά οπτική Ίνα. Εντάξει, εγώ θα πω γελάει πλανήτη. Για να έχει ίντερνετ. Γιατί είναι κακό το ίντερνετ. Ακόμα περιμένουμε την Ίνα στο Ρετζίκι. Το πάρτι συνεχίζεται. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τα 25.000 που θα πάρει η Χριστίνα Τσιλικύρη. Με το καλό να γίνει και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Όταν όμως το έκανε το ρεύμα στο τέτοιο, δεν λέει. Δεν βγήκε να το πει. Το πάρτι συνεχίζεται. Οι 10 χρόνια. Το πάρτι Χρήστα. Όλοι κάνουν πάρτι. Μόνο εμείς δεν έχουμε πάρει τελικά. Το πάρτι έχει ξεκινήσει από το 80 και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Ωραία. Και θα συνεχιστεί SAE. Μπορεί να δώσει 5.000 και σε μένα. 5. 25, ρε φίλε. 25. 5. 25. Να αναπτύξει τα social media του Αλαμπαουτάρη. Εγώ που κάνω 5. Social media δηλαδή για 5 φορείς, τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν. Θα σου βγάλουμε σε ένα. Και παίρνω 5. Θα σου βγάλουμε σε ένα μπατζετάκι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό. Να τα πάμε λίγο γρήγορα, να πάμε στα δικά μας. Πάλι μου λίγο του Καζαντζίδη πίσω να παίζει κι αν είναι η μοίρα μου σαν κατεμένη. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Ολυμπιακός. Άντε πάλι για το Μελισανίδη. Πάλι έχει δίκιο. Για το Μελισανίδη το έχουμε. Συγγνώμη, δεν έχει δίκιο. Η ανακοίνωση αυτό είναι. Τι, ότι. Ότι είναι Χούμπελ. Το βασικό αυτό είναι. Όταν χρήσατε, μιλάει ο Ολυμπιακός για αδικία και αυτό και τα λοιπά. Στο μυαλό μου. Αυτό είναι άλλο. Στο μυαλό μου. Δεν σκόνω τώρα πλάκα. Βγαίνει ο Χίτλερ. Εντάξει, αν ζούσε τώρα ο άνθρωπος. Και λέγε γενοκτονίε. Είναι ντροπή στην γένεια. Ο Ερντογάν που λέγε γενοκτονίε. Είναι ντροπή στην γένεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται. Συμφωνούμε 100% σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέγεται το Μελισανίδη. Ότι μπήκε, έπιασε τα αυτά. Ναι, εντάξει, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί για την πάρτι του. Όπως συνήθως. Ολυμπιακός. Ναι. Όπως συνήθως πάει για την πάρτι του. Αλλά εγώ σου λέω. Βγαίνει δε Χούμπελ και λε για δηλώσει παραγόντων. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Και δεν έχει πει τίποτα για αυτό που έπιασε τα γκογκόλια του βοηθού. Και δεν λέτε τίποτα. Δεν θα πάω στο Μαρινάκι. Βαριέμαι σήμερα. Αλλά ομάδα Χρήσαντη που έχει στην πλάτη τη ξυλοφόρτωμα ποδοσφαιριστών και παραγόντων άλλη ομάδα. Δεν αποδείχθηκε. Όχι, αποδείχθηκε ήπιο ξυλοδαρμό. Ήπιο. Ναι. Δεν μπορεί να μιλάει για τίποτα Χρήσαντη. Ήπιο. Να λένε και ευχαριστώ που είναι η Σούπερ Λίγκα. Όχι έντονο, ήπιο. Ήπιο ξυλοδαρμό. Έχει γραφτεί και αυτό στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει. Δεν θα διαβάσω την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Τη διάβασε νωρίτερα ο Σταύρο. Ουσιαστικά βάζει χέρι στο Χούμπελ γιατί δεν έχει πάρει θέση.
ο επιτετραμμένος της UEFA και της FIFA για τη συμπεριφορά του Μελισανίδη στο μάτσα Εκάρης. Μελισανίδη του The Boss. Ένα προμάλλης που φώναζε με The Boss. Μπορεί να ήταν κάποιος wannabe Μελισανίδης. Wannabe. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο προμάλλης που φώναζε με The Boss και έπιασε τα γεννητικά όργανα και κατηγορήθηκε ότι ξυλοφόρτωσε και τον. Χειροδίκησε, συγγνώμη. Τον ούτε χειροδίκησε. Ορίστε. Έπιασε απλά τα. Όχι, αυτά. Χειροδίκησε τον εναντίον του Θόδωρου Καρυπίδη. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Τον έβρισε μόνο. Τον έβρισε. Τέλος πάντων, εσείς τα λέγατε. Εμείς καταγγείλαμε ότι υπήρξε αυτή η καταγγελία. Δεν είπαμε ότι έγινε, δεν ήμασταν μπροστά. Μόνο αν είμαστε μπροστά μπορούμε να το πούμε. Ναι. Λοιπόν... Ο Καρυπίδης πάντως όταν ρωτήθηκε είπε όχι, δεν με χτυπήσε. Είπε με έβρισε. Εντάξει, οκ. Για να το λέει ο πρόεδρος, έτσι θα είναι. Έτσι ακριβώς. Αυτά λοιπόν λέει ο Ολυμπιακός και συνεχίζει πάλι το παραμυθάκι ότι δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να υπάρχει ξεκαθάρισμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται άλλο με τη βρωμιά. Τα λέει ο Ολυμπιακός. Δεν μας νοιάζει και λέει ο Ολυμπιακός. Over 50 αδικήματα και κακουργήματα. Αν πιάσει και κάτι ερασιτέχνες και τα πάει λίγο στο παρελθόν, κάτι κοσκοτάδες, κάτι σαλιαρέδες κτλ. Κάτι ήπιους κλουδαρμούς, κάτι κλείνουν οι κάμερες. Ο Σαλιαρέλης πρόσφατα έβλεπε αυτό το βιντεάκι με το Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Πάει και κοπανάει τον κάμεραμαν. Ναι, σφαλιάρα, τον κανονική. Τον κυνηγούσε, ναι. Σφαλιάρα, και κανονική. Και είναι η έπαρση που έχει Ολυμπιακός όλα τα χρόνια. Δεν έκανα. Τι τον έκανα. Θα κάτσω πολύ να μιλήσω με τον κάμεραμαν. Δεν τον έκανα τίποτα. Καλό Σαλιαρέλη. Παιδιά στην Ελλάδα είπαμε, λέγε, κάτι θα μείνει στο τέλος τώρα. Άμα δεις όλοι οι Ολυμπιακοί πιστεύουν. Πιστεύουν. Ναι, φίλε, αν είσαι 15χρονος Ολυμπιακός. Ότι αδικημένα χάσαμε το πρωτάθλημα πέρσι. Εμείς στον ΠΑΟ. Και 15χρονος ΠΑΟΞής, αν είσαι, πιστεύεις ότι το σου κλέψαν 15 πρωταθλήματα. Αυτό διαβάζουν και ακούνε. Και 65χρονος όταν είσαι, νομίζεις ότι. Αφού διάβαζε μια φορά που έπεσε στην Αθήνα. Κάθε φορά που έπεσε στην Αθήνα έτρεχαν τα αίματα έτσι ποτάμια. Και δεν τρέχουν. Έλα, Αριστέργιο. Θα βγάλουμε τη βετεράνο του ΠΑΟΞ να. Όχι, βετεράνο τον αντίπαλο του ΠΑΟΞ. Βγάλε βετεράνο του Άρη να δει, σου πει. Το Σάβα να βγάλω. Του Ολυμπιακού. Τον Κυρσάβα. Του Άρη βγάλε. Βγάλε του Άρη. Να σου πει πώ τρία χρόνια αφήσαν επιχούντα του παίκτε έξω από την φυλακή. Και μπήκαν φυλακή. Εντάξει. Άσε τη λέει ο Ασλανίδη. Ο καθένα λέει όπω θα. Εδώ μεταξύ. Να τώρα. Δε το τώρα. Εδώ τώρα με όλα αυτά social media, φωτογραφίε. Ο καθένα λέει τα δικά του. Άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ. Σκέψου τότε που τα έλεγε ένας. Τι γινότανε. Όχι τότε που υπήρχε μόνο μία εφημερίδα ή τέλος πάντων μία τηλεόραση. Όλη η Ελλάδα έγινε Παναθηναϊκός. Πέντε πέναλτι σε κάθε μάτσε σου δίνανε. Όλη η Ελλάδα έγινε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ιδίως η επαρχία, επειδή βλέπανε μόνο ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ και βλέπαν μόνο τα μάτς. Και όλοι γίνανε Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Όλοι. Όμως, όταν πα στην επαρχία και δει του μεγάλου, η μισή είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Γιατί γίνεται Ολυμπιακός, γιατί να, τότε βλέπαμε κτλ. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε, παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται περισσότερο ανάλυση. Εγώ ξέρω εδώ και χρόνια. Ανάλυση. Εγώ ξέρω εδώ και χρόνια το ποιο είναι Ολυμπιακός. Να, ποιο είναι Ολυμπιακός. Το ξέρει και όλος ο κόσμος. Δεν περιμένω κανένα δικαστήριο, δεν περιμένω καμία απόφαση δικαιοσύνη, δεν περιμένω κανένα πρωτάθλημα πώς θα διαμορφωθεί, δεν περιμένω καμιά ανακοίνωση. Ξέρω πολύ καλά ποιο είναι Ολυμπιακός και πώς λειτουργεί. Το έχουν δει. Τα ματάκια μου. Και το έχουν ακούσει τα αυτιά μου. Τα ματάκια μου. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, έχουμε μάτς σήμερα. Μπορεί να έχει άλλη άποψη για το ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, τρία μάτς σήμερα. Δεν έχουμε play out δυστυχώς. Θα ήταν καλό να είχαμε. Α, δεν έχει. Είναι αγαπημένη μας συνήθεια. Γιατί δεν έχει. Είναι μόνο τα play off σήμερα. Τα play out ξεκουράζονται. Παναθηναϊκός Άρης 7 και 4. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 9 και Ολυμπιακός Όφη στις 9.30. Αδιάφορο το πρώτο μάτς, αδιάφορο το τρίτο. Το δεύτερο του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έχει. Βαθμολογικό ενδιαφέρον και μάλιστα μεγάλο. Εάν η ΑΕΚ δεν χάσει, ενδεχομένως να έχει θεωρητικά το προβάδισμα, μιας και θα έχει τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Θεωρητικά είναι όλα αυτά. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα πάει στο συνέξι και θα γκρεμίσει τα όνειρα της ΑΕΚ για να βγει δεύτερη. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι γράφανε στην Αθήνα ότι στόχος της ΑΕΚ πρέπει να είναι να κατακτήσει η ΑΕΚ δεύτερη θέση με διαφορά μεγαλύτερη των 7 βαθμών. Για να μην μας λένε ότι. Για να το τούτ. Πώς θα γινόταν αυτό. Έτσι τη λέγανε στην αρχή. Ότι πρέπει η ΑΕΚ να τερματίσει τον ΠΑΟΚ στην 7 για να μην μας λένε ότι βγήκαμε δεύτερη λόγω στην ΑΕΚ. Το ΚΑΣ και το ΜΑΣ και τα τέτοια. Δεν θα γίνει αυτό, παιδιά. Μάλλον και αν η ΑΕΚ χάσει σήμερα θα είναι στο μείον 6. Γιατί ο μεγάλος Άρης πήγε και πήρε αποτέλεσμα. Τα λέμε αυτά. Έτσι να σημειωθεί. Ναι. Αυτά σε υποτιμήσει. Θα πιάσουμε και τα όσα γίνανε χθες και τα όσα περιμένουμε σήμερα. Δεν είχαμε τελικά αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ. Έμεινε και ο Βιερίνια, έμεινε και ο Μαωρίσιο. Εντάξει, αυτοί που ήταν στον ΠΑΟΚ, αυτοί θα συνεχίζουν για τις υπόλοιπες, για τις επόμενες 20 ημέρες. Τους βρίζουμε τώρα ή όχι. Εγώ ποτέ δεν έβρισα. Κάποιοι τους βρίζουν. Τους κράζουμε ή όχι. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να βάλω μυαλό σε όποιον βρίζει τον οποιοδήποτε. Και σε όποιον. Και όπως έλεγα χθες τον Νίκο Μοσχοβίτη. Μειώνει μια προσφορά χρόνων. Εντάξει, εγώ νομίζω, παιδιά, ότι είναι ένα.
η ανάγκη μας να πάρουμε like στο Instagram και στο Facebook. Μεγάλο κακό νομίζω. Και το άλλο είναι ότι ο καθένας, μάλλον πολλοί από εμάς, έχουν μέσα τους οργή γιατί η ζωή τους δεν πάει όπως θέλει να πάει, είτε λόγω εργασιακών, είτε συναισθηματικών, είτε αυτό. Και βρίσκουμε ένα αποκούμπι, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και κατεδαφίζουμε, πινελικώνουμε, καταριόμαστε όλο τον κόσμο. Το θέμα δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Δηλαδή... Λέμε άφραγκο τον Καρυπίδη, ας πούμε, ο οποίος κυκλοφορεί με Πόρσε και μένει στη Βουλιαγμένη σε τριόροφη με ζωνέτα και βγαίνει έξω το βράδυ στο Ρέμο και μπορεί να πετάει λεφτά. Έχει βάλει 1,5-2 εκατομμύρια στον Άρη, ας πούμε, τον χρόνο. Τσεπάτα. Δικά του. Τσεπάτα. Και επειδή έχει βάλει μόνο 1 εκατομμύριο, ας πούμε, τον χρόνο, είναι άφραγκος. Παιδιά, υπάρχει πολύ οργή. Δεν είναι εκπληκτικό. Υπάρχει πολύ οργή στην κοινωνία. Και την εξωτερικεύουμε πολλοί από εμάς με λάθος τρόπο. Ο Δρακόπουλος είναι άφραγκος, τη βάζει μόνο 200-300-400 χιλιάρικα στον Ηρακλή. Επί 5 χρόνια. Ναι. Επί 5 χρόνια. Άρα είναι άφραγκος. Χωρίς έσοδο. Άρα άφραγκε τι ήρθες να κάνεις στο Ηρακλή μας. Το θέμα δεν έχει να κάνει. Αυτό που μένει να ακούσουμε την άφραγκος και ο Ιβάν. Δηλαδή, το λένε σιγά σιγά. Δεν είναι κλεφτά, αναρωτιέται. Δεν είναι κλεφτά, ξέρει. Άλλο είναι άφραγκος και άλλο έχουν τελειώσει τα κεφάλαια, Αριστέργιο. Όπως ήταν παλιά. Έχουν τελειώσει τα κεφάλαια. Άλλο τα κεφάλαια. Δεν έχουν τελειώσει τα κεφάλαια. Και άλλο, και άλλο τα κεφάλαια που διαθέτω για τον ΠΑΟΚ, Στέργιο. Δεν διαθέτει τελειώσει, Χρήστα, τα κεφάλαια. Δεν διαθέτει όσα διέθετε. Δεν μπορεί να διαθέσει γιατί... Ορίστε, δεν μπορεί. Έχουν γίνει τα πράγματα λίγο σαλάτα. Γι' αυτό λέμε. Ναι. Γι' αυτό κατεβαίνεις με 15 παίκτες στο ΆΚΑ, μου λέει ένας φίλος μου. Ποιος ήταν θε. Και ο Τσιλικύρης έφυγε. Έφυγε. Ο Τσιλικύρης έφυγε, αλλά έμεινε ο Κουέστα. Τι να τον κάνω για 20 μέρες. Στο καλό το. Για 19. Θα τους, ναι, τελειώνουν τα συμβόλαια. Δεν θα τους κάνω δηλαδή. Δηλαδή να πληρώσω για 20 μέρες. Τι θες να πληρώσω, είπε. Όχι, 200 και κάτι. Να μείνει γενικότερα εκτός αν έκανε. Δηλαδή τι συμβόλαια δεν θα έχει ο Τσιλικύρης τώρα και δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Όχι, δεν μπορούσε, δεν ήθελε. Γιατί ήθελε να παίζει Κώστα ο Τσιλικύρης. Έγινε κουβέντα μόνο για το 20ήμερο ή γενικά να δούμε το μέλλον της συνεργασίας μας. Το Τσιλικύρη. Με όλους έγινε η βάση του 20ήμερου. Γιατί ο Άρης θα λύσει τον μπαν και θα κάνει σε επιλογή. Ο Τσιλικύρης έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στην εισήγηση του προπονητή να μείνει για μετά. Γιατί ο Τσιλικύρης ήθελε να παίζει. Μια χαρά είναι το παιδί. Ήθελε να παίζει ο Τσιλικύρης. Ωραία, ας πάει να κάνει την καριεράρα που νομίζει ότι μπορεί να κάνει το παιδί. Που ξαφνικά όλοι νομίζουν ότι επειδή παίζουν ένα ματς. Ότι γίνανε ο Βαν Μπρόκελεν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, αλφα εθνική τώρα για να παίξει ένα μάτς δεν σημαίνει ότι είσαι άχρηστος. Κάτι δεν είπε κανείς ότι είναι άχρηστος. Παρ' όλα αυτά, πρέπει ο καθένας να αντιλαμβάνεται και τη θέση του μέσα σε ένα σύνολο. Δεν γίνεται λοιπόν ο Μπρούνο Γκάμα και ο Ματίγια να δέχονται να μείνουν το 20ήμερο και ο Κουέστα και ο Τσιλικύρης να λέει ναι, αλλά άμα μείνω να παίξω. Να παίζω, μου διασφαλίζει, θα παίζω. Άντε βρε αγόρι μου που θα πει άμα θα παίξει. Βάζει να παίξει πέντε μάτς. Δεν μπορεί ο κάθε Τσιλικύρης να λέει αν θα παίξει ή δεν θα παίξει. Ο Άρης από αυτούς του ανακρατήσει, τους περισσότερους κράτησε και άλλους δύο που λείπουν Κώστα, 17 ποδοσφαιριστές. Ο Άρης θα είχε άλλους 10 ποδοσφαιριστές αν μπορούσε να κάνει το Γενάρη μεταγράφες. Γιατί ο Παναθηναϊκός που συμπληρώνει 20 ή 9 είναι από την ΚΑΠΑ 19. Τελικά για τον ΠΑΦ φταίει ο ίδιος ή η ΚΑΕΝ. Δεν ήρθε το χαρτί ή δεν ήθελε ο ίδιος. Πες αυτό τον άσχετο που στα λέει. Ότι ο ΠΑ, επειδή απλά διαβάζει δημοσιεύματα και δεν είπε τον άσχετο αυτό. Ότι ο ΠΑ είναι στην ΑΝΤ, όχι στην ΚΑΕΝ. Έστω, σε αυτήν. Όχι έστω. Όταν είσαι άσχετος, μην κάνεις υποδείξεις. Πες μας την ουσία. Δεν έστειλε το χαρτί η ΑΝΤ. Θέλει να τον πάρει να κάτσει να κάνει προετοιμασία με την ΑΝΤ. Να τον δοκιμάσει ο προπονητής. Δεν κατάλαβα. Γιατί θα παρακαλέσω τον Μπα, ο οποίος έκανε πέναλτι στα 40 δευτερόλεπτα! Δηλαδή ο Μπα ήθελε να κάτσει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν μίλησα μαζί του. Πω! Και να μην ήθελε, και τι έγινε. Έλυσε το συμβόλαιό του. 36. Και επειδή έκανε πέναλτι, δηλαδή τώρα το βγάζουμε ότι είναι, ας πούμε, δεν τον θέλαμε. Όχι, ποιος είπε ότι δεν τον θέλαμε. Αφού λες τώρα ότι έκανε πέναλτι. Δεν είπε κανείς ότι δεν τον θέλαμε, φίλε. Εγώ θεωρώ ότι οι παίκτες που μείναν στον Άρη. Μια χαρά, η ομάδα έχει 15 και 2, 17 από τους παίκτες. Μια το χαρά. Λες και έτσι, τι μια χαρά. Κατεβάζει 15 και 3 είναι πιτσιρικάδες. Δηλαδή κατεβάζει 12 και είναι μια χαρά. Και οι 2, 17. Γιατί δεν κατάλαβε οι πιτσιρικάδες του Άρη, δηλαδή. Μα δεν έχουν παίξει λεπτό. Του Πάοκ, ο Τζόλης. Κάνει λάθος. Ο Μπακούτσι έχει παίξει. Πότε έπαιξε ο Τζόλης. Όσο έχει παίξει ο Τζόλης, το ίδιο έχει παίξει ο Μπακούτσι. Είχε γενέθλια ο Μπακούτσι προχθές. Χρόνια πολλά. Και γιορτή. Χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα βγάλω δηλαδή τον Σάσα να βάλω τον Μπακούτσι. Και εσύ τον Τζόλι έβαλε όταν δεν είχε άλλον εκεί πέρα. Εγώ πάω σου. Αν το θεωρείς αυτό που γίνεται όλα καλά, ας πούμε, οκ. Okay. Όλα μια καλά, χαρά, όλα χαρά καλά δεν είναι στέριο. Είναι μια χαρά όμως τηρουμένο των αναλογιών. Λήγουν τα συμβόλαια. Εντάξει, okay, ναι, 36 του λήξαν τα συμβόλαια. Κατάφερε να κρατήσει αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές. Δεν έφυγε ο Ντιγκινί. Ο Βέλθ που έτσι και έτσι δεν θα παίζει, ήταν τραυματίας. Ο Ιντέγε.
ο Τόνσο, όλοι οι παίκτες δεν δηλαδή, ήταν ένα στο συμβόλαιο. Αυτοί που έχει προοπτική να του κρατήσει, μείνανε. Οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτού. Δηλαδή, ποιοι είναι, ο Σόουζα, ο Κόρχου, το Κουέστα, ο Γκάμα και ο Ματίγια. Πάντως, προφανώς είναι ο Άρης σίγουρος ότι το μπαν θα έρθει, γιατί αλλιώς φαντάζομαι. Ναι, είναι σίγουρο. Δηλαδή, αν μία στο εκατομμύριο παραμείνει το μπαν και έχει τώρα 17 παίκτες, δεν μπορεί να πάρει άλλου. Είναι σίγουρη, ναι. Τα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Είναι σίγουρο ότι θα λυθεί γι' αυτό και δεν, και δεν τελείωσε με το θέμα του Ματίγια και αυτόν χθες. Ο παραγωνός του λέει κόστος γι' αυτό. Συμφώνησαν για 20 μέρες, δεν έμειναν λέει. Είναι για 20 μέρες. Υπογραφή παραπάνω λέει δεν υπάρχει. Εγώ τι είπα. Είπες ότι έμειναν. Έμειναν, δεν έμειναν. Για 20 μέρες, ναι. Για συμβόλαιο ενός μήνα. Για 19. Μέχρι 30 Ιουλίου είναι το συμβόλαιο Κώστα. Χρυσαθέ. Μπλινγκ μπλονγκ. Μέχρι 30 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτά όσα εισαγωγή. Στον Παναθηναϊκό που φύγανε οι μισοί παίκτες, δεν λέμε βέβαια, που είναι ο αντίπαλος σήμερα. Στην ΑΕΚ που φύγανε ο Χουλ, το Κλωναρίς και τα λοιπά, δεν λέμε τίποτα. Η συγκυρία για τον Άρη αρνητική ήταν ότι λήγαν περισσότερα συμβόλαια. Αν είχες πέρσι τον κορονοϊό, δεν θα λήγαν τόσα συμβόλαια, θα λήγαν 5, 4. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αλλά ως συνήθως τον Άρη την τρίχα την κάνουμε τελικά. Ναι, ως συνήθως. Συνήθως. Επικοινωνία. Η επικοινωνία λοιπόν, υπάρχει στεργείο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σκέψου να ήταν ο αρχηγός του Άρη, ναι, ο αντίστοιχος Βιερίνια, και να περίμενες την μέρα το βράδυ πριν το σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς. Γιατί έχει και στόχο. Ο Άρης δεν έχει και στόχο. Ο Άρης δεν έχει και στόχο. Αδιάφορος είναι. Θέλει μόνο για το γόητρό του να παίξει και να παίξει με αξιοπρέπεια. Αλλά σκέψου να ήταν αντίστοιχα ο αρχηγός του Άρη πριν από το τέτοιο. Μία μέρα πριν το μάτι, τι θα γινόταν στα μίντια. Καταρχήν στον Άρη, τα θέματα υπήρχαν. Τσουνάμι, τσουνάμι, περίμενε. Τσουνάμι αποχωρήσεων κτλ. Επικοινωνία. Πρόσεσε, μένουν οι παίχτες. Και το θέμα δεν υπάρχει πουθενά. Και δεν υπάρχει, και υπάρχει το τσουνάμι. Βίλημε εκεί στο Σπορντόγκ. Φταίει. Τσουνάμι, που λέγει ένα φίλο μου. Φταίει ο αρχισυντάκτης. Λοιπόν, όχι, φίλε, το εντυπωσιακό είναι αυτό και το αρνητικό. Εντάξει, όταν υπάρχει αρνητικό για τον Άρη προβάλλεται, όταν υπάρχει θετικό θάβεται. Αυτό γίνεται. Εντάξει, θα κάνουμε το. Άσε, που οι φίλοι μου εκεί στο Sport.doc που μου ζητάνε και συνεντεύξεις πολλές φορές, γενικότερα για όλες τις ομάδες αυτό βάζουν ένα εντυπωσιακό τίτλο κτλ. Διαλύεται! Τα μέσα του φίλου σας μια χαρά. Πώς θα πάρουν κλικ, ρε φίλε, εντάξει. Και σας ανεβάζουν τα μέσα του φίλου σας. Αυτό και έτσι ο Άρης και μπράβο, αυτό η αρτογράφη του, άρα μην τα θεσμολογικά. Η μόνη ομάδα της Θεσσαλονίκης που με ψηλά το κεφάλι. Και ο Αντώνης σας ανεβάζει και το 12 σας ανεβάζει και αυτό και ο Άρης αυτό. Ο Αντώνης γράφει την αλήθεια. Πάρα πολύ απλό. Ο Αντώνης γράφει τώρα ο Αντώνης. Την αλήθεια γράφει ο Αντώνης. Ο Αντώνης. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού σας πω, πρώτη πλήρης προπόνηση με την ομάδα μετά από 5 μήνες, δύσκολη περίοδος, αλλά είναι η ώρα να πω ευχαριστώ. Τώρα πρέπει να φτάσω στο 100% της αγωνιστικής μου κατάστασης βήμα-βήμα. Ανέβασε μήνυμα ο Χωσέ Άγχελ Κρέσπο. Έκανε πρώτη κανονική προπόνηση μετά από 5 μήνες. Γερός να είναι. Δεν νομίζω να υπάρχει στόχος να αγωνιστεί. Αν ο Πάοκ έχει περάσει τον τελικό, νομίζω θα το φορτσάρανε λίγο να παίξει τον τελικό ο Κρέσπο. Δηλαδή να παίζει δύο μάτς στα play-off και μετά να παίζει τελικό. Τώρα που ο Πάοκ δεν θα παίξει τελικό, νομίζω θα δούμε τον Κρέσπο στην προετοιμασία να είναι και αυτός γερός. Θυμίζω πριν πάμε στο διάλειμμα, FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54222, χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ μόλις, για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 65 ευρώ η αξία τους από τα Opticon Express. Δύο λεπτά και διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στη σημερινή εκπομπή. Τι έκανε, σημερινή εκπομπή. Δεύτερο κουτσουρεμένο μισάωρο. Το δεύτερο κουτσουρεμένο δεν είναι στον αέρα. Στη σημερινή εκπομπή σου. Έχουμε αρκετά αντίο. Αποχαιρέτησε χθες ο Χουλτ. Αντίο, αντίο. Ναι. Ποιος, ο Χουλτ. Ο Χουλτ, την ΑΕΚ. Και ο Κλωναρίδης. Ο Δόνης, ο Ντιγκινή, βλέπω μια δήλωση. Ο Ντιγκινή και ο Βέλεθ. Ναι. Να πω αντίο. Αλλά το μεγαλύτερο αντίο, Κώστα, νομίζω το σημερινό είναι από την Ελένη Μενεγάκη. Όχι, ρε φίλε. Σήμερα, 15 χρόνια μετά την πρώτη καλημέρα, ο Αλφα αποχαιρετά την Ελένη Μενεγάκη, την ευχαριστεί για την εργασία. 15 χρόνια μετά. Δυνατές τηλεοπτικές στιγμές και της εύχεται καλή συνέχεια. Στα επόμενα σχέδιά τη. Δηλαδή, όταν ήμουν στον Α ήταν. Το 5, το 3 έφυγα εγώ. Πώς και το 4. Το 4 έφυγα εγώ. Μπράβο. Και έφυγα εγώ και πήγε η Ελένη. Μπορεί να ήταν όρο για να πάει. Ναι, όντως. Με Ευαγγελάτο είχα φίλε στον Α όταν ήμουν. Αυτά είναι τα αντίο, τα βαρισίματα. Τώρα κάτι την κοινή, κάτι χούρτ, κάτι ναι, αυτά. Χθε αφού έβγαλε την Ατάσα. Χθε έβγαλε την Ατάσα. Κλάμα. Κουμπάρα τη. Λέγανε και οι δύο. Μ' αρέσει η Ατάσα. Εμένα όχι. Εμένα ναι. Τράβα λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Μια κόκκινη. Βάλτο. Είναι σημειολογικό. Είναι σημειολογικό. Κόκκινη γραμμή. Βέβαια. Όλα κόκκινα. Στεριό. Πού καταλάβει ο τα μηνύματα περνάει. Λοιπόν, επικοινωνία.
Μη μου βάλει το δωρή του Χρυσταφίδη. Όχι, όχι. Όταν θα αρχίσει να μιλά για του μυρμηγού. Να βάλω αυτό με το πιστόλι που λέει. Είναι δικό σα. Λοιπόν. Το βιασκόστε το πιστόλι. 9 η ώρα σήμερα. Εγώ σου έχω πει, Χρυσταφίδη, για το περοκέ ή τουλάχιστον για δελφινάριο. Με το γέλιο που θα ρίξει απλόχερα στον κόσμο. Είναι πηγαίο το χιούμορ που έχει. Καλό είναι. Λοιπόν, 9 η ώρα σήμερα το ματ. Εκτό και ο Πέλκα και ο Βιερίνια για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Άρα οι παίκτε που έπαιξαν και με τον Άρη συν τον Ελ Καντουρί θα κληθούν σήμερα να πάρουν μια νίκη εύκολα, δύσκολα, με μισό γκολ, με δύο γκολ, με τέσσερα γκολ, δεν ξέρω την ΑΕΚ, να πάει η ομάδα σου στην 6 και ουσιαστικά να ηρεμήσει ακόμα περισσότερο η κατάσταση στο φινάλε του πρώτου γύρου των φετινών play-off. Δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στην άμυνα, θα πάει η ομάδα με Πασχαλάκη, Μάτος, Γιαννούλη, Ίγκασον, Βαρέλα. Βρήκα, θα βάλω. Νομίζω ότι θα επιμείνει και σήμερα, άλλωστε δύο μάτς. Πάει σχετικά καλά 1,5 μάτς, ένα ημίχρονο στο Καραϊσκάκη και ένα μάτς στο Κλάνης Βικελίδης. Εσίτη Μαουρίσιο, νομίζω θα μπει εκεί στην τριάδα και ο Ελ Καντουρί. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση και θα πάει επιθετικά ο ΠΑΟΚ με Στοχ, Τζόλι και Σβιντέρσκι, αν θέλει να είναι απόλυτα δίκαιος ο Αμπέλ Φερέρα. Κάπως έτσι θα είναι η ενδεκάδα, άντε να έχει μία αλλαγή σε σχέση με αυτούς που σας είπα τους 11. Η ΑΕΚ την πλευρά της εννοείται πως θα κατέβει χωρίς τον Χουλτ. Εντάξει, αποχαιρέτησε ο Σουηδός που το όνομά του είχε γραφτεί κάποτε και για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ μέτριος μπακ. Α, δεν το βάζω. Που δεν έχει καμία σχέση με το δημιουργικό ποδόσφαιρο. Απλά είναι, ας πούμε, συμπαθητικός στα αμυντικά του καθήκοντα. Ποιος? Ο Χουλτ. Ναι. Δηλαδή, άντε να έχει στην ΑΕΚ μία assist, δύο. Και δύο να έχει Παναθηναϊκό. Γκολ δεν θυμάμαι να έχει. Εντάξει, από ό,τι λέει η ΑΕΚ θα παίξει με το Λόπεζ στη θέση του Χουλτ. Εντάξει, ο Λόπεζ είναι ο βασικός. Ο ναι. Χουλτ είναι τραυματίας πάρα πολύ καιρό. Στο Βικελίδης έπαιξε. Ο Μπακάκης είναι εκτός. Αλλαγή του Λόπεζ. Λοιπόν, ο Μπάρκας λογικά. Άρα τι παίζει, Παολίνιο. Παολίνιο δεξιά, Λόπεζ αριστερά. Αυτός που έκανε τη σέντρα σε μένα. Συγκρίσκης, Βάρνας. Οι δύο στόπερ αναφέρουν τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σιμόες, Κρίστισιτς ή Σιμάσκι στον άξονα. Δεκάριο Μάνταλος. Αριστερά ο Λιβάγια, δεξιά ο Ραούχο ή ο Βέρντε και στην κορυφή ο Ολιβέιρα. Και λένε κάποια ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι μπορεί να πάει και σε ένα 3-5-2, δηλαδή να μπει και ο Οικονόμου ανάμεσα σε Τζιγκρίσκι και Σβάρνα και να παίξει ΑΕΚ με τρεις στόπερ. Δεν ξέρω πώς θα παρατάξει την ΑΕΚ ο Καρέρα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, έστω και οριακά, έχει το momentum και κόντρα σε μια ομάδα που έχει να τον κερδίσει 3,5 χρόνια, μπορεί να πάρει ακόμα μια νίκη και να τελειώνει όλη την κουβέντα για ποια ομάδα θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση, να ηρεμήσει η ομάδα ακόμα περισσότερο και να δούνε οι άνθρωποι της πώς θα λύσουν τα τουλάχιστον 40 θέματα που είναι ανοιχτά, γιατί κάπου τόσα είναι. Με παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους το 21, με παίκτες που πρέπει να μειώσουν τα χρήματά τους, με παίκτες που πρέπει να φύγουν, με δανεικούς που πρέπει να επιστρέψουν, με μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, με ανθρώπους που θα έρθουν στο τεχνικό team για να ενισχύσουν το ήδη team που υπάρχει. Γενικότερα, νομίζω γύρω στα 40 θέματα έχει να επιλύσει ο ΠΑΟΚ και φυσικά ποιοι παίκτες θα έρθουν για να ενισχύσουν το roster. Εφόσον ο ΠΑΟΚ σήμερα καθαρίσει την ΑΕΚ, θα έχει μπροστά του από τις 19 Ιουλίου που τελειώνει το πρωτάθλημα ένα μήνα και 5 ημέρες για να μπορέσει να φανεί ανταγωνιστικός στις 25-26 Αυγούστου που θα είναι το knockout παιχνίδι για το τρίτο προκριματικό γύρο. Αλλά το μεγαλύτερο έτσι κέρδος στην πρώτη φάση είναι, το έχουμε ξαναπεί, ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει το δεύτερο προκριματικό γύρο, εξασφαλίζει ό,τι και να γίνει μια θέση στους ομίλους του Europa League. Είναι σημαντικό να καβαντζώσει η ομάδα παρουσία σε ομίλους και να δει μετά μήπως μπορεί αυτή η όμιλη να είναι του Champions League. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εντάξει, κανείς νομίζω δεν τρέφει αυτά πάντες πλέον για το πόσο δύσκολο είναι να μπει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Αλλά ένα μάτσα είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο και αυτό νοκάουτ και θα είναι δύο μάτς στα play-off και θα έχει η ομάδα, ξαναλέω, καβατζωμένους στους ομίλους του Europa League, που είναι πολύ σημαντική για η όμιλη ακόμα και του Europa League, για να εξολογιστική, για να έρθει στα μέτρα της αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα με τα χρήματα, το financial fair play. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει έσοδα. Δεν είναι τα χρήματα του Europa League φυσικά τα ίδια με το Champions League, αλλά σίγουρα θα δώσουν μια πολύ σημαντική ανάσα στα ταμεία του ΠΑΟΚ και άλλωστε ένας λόγος βασικός που ο ΠΑΟΚ έφτασε εδώ που έχει φτάσει, να μην μπορεί
να πάρει εύκολα ποδοσφαιριστές και να ψάχνει το κάθε ευρώ για να έρθει στα ίσια το ταμείο. Οφείλεται λοιπόν γι' αυτό και ο αποκλεισμός από την Έστερσουτ και ο αποκλεισμός από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Για να παίξετε πάλι με τον Άγιαξ, όπως μου λέει ένας φίλος μου. Το Άγιαξ θα παίξει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Μα FIFA, μα FIFA. Ποια είναι η άλλη ομάδα την Ολλανδία? Έιτχόφεν. Η δεύτερη. Η Φέγενορντ. Και αυτή σας. Η Αλκμάρ. Και Έιτχόφεν σας έχει περιπτύχει. Σας πετάει πέντε γκολάκια. Μόνο την μία πέρασε. Τις καρδούλες έχεις περάσει. Δεν έχεις περάσει καμία. Η Έστερσουτ. Ποιος? Εγώ και... θυμόμαστε τη Χέρενφεν. Χέρενφεν, καρδούλες. Και από εκεί έχασες. Και από εκεί έχασα. Δεν είχε βάλει γκολ ο Μάρκος. Πού είναι αυτό το μάτσο? Αυτό χρεώνει εσύ στο Σάντος. Αποκλείστηκε από τις καρδούλες. Αυτό το χρεώνουν. Α. Ο Μάρκος που είχε σοφαρίσει, είχε βάλει ένα γκολ. Ο Μάρκος είναι με την Grasshoppers. Α, η Ελβετία είναι εκείνο. Πάω κολέ. Ο Πάοκ με Ολλανδούς έχει αποκλεισμούς από τον Άγιαξ, αποκλεισμούς από την Αϊτχόβεν, αποκλεισμούς από την Αλκμαρ, αποκλεισμό και από τη Χέρενφεν. Μπράβο. Δεν ξέρω αν μου ξέρει καμία. Γι' αυτό πας κάθε χρόνο προετοιμασία στην Ολλανδία. Τώρα θα πάει στο Πήλιο. Θα πάει. Όλοι, και ο Άρης στα 3-5 πηγάδια. Πολύ ωραία είναι και εμείς πήγαμε. Θα πάμε και φέτος. Ή στα 3-5 πηγάδια. Στην Πορταριά. Πάρα πολύ ωραία. Στην Ποταριά που λέει και ένα φίλο. Η Αλκμαρ είναι δεύτερη. Α. Να το Αλκμαρ. Άγιαξ 56. Πέντε γκολάκια θα πάρει. Άγιαξ 56. Αλκμαρ 56. Σφαγή δηλαδή. Ας το πάρει ο Άγιαξ να πάει στο Μίλους κατευθείαν. Τι να το πάρει, αφού έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει. Ντροπή. Τι έχει σταματήσει? Το ποτάθλημα, ναι. Το Champions League. Της Ονδαλίας. Της Ονδαλίας. Ο Άγιαξ, ο οποίος πέρσι, ξέρεις πως έπεσε στον ΠΑΟΚ? Που το πήραν οι άλλοι και τελευταία αγωνιστική. Αυτό δεν ήταν που τελευταία αγωνιστική ο Άγιαξ έφερε ισοπαλία στην έδρα του και το πήραν οι άλλοι? Αυτό δεν είναι, η πρόπερση ήταν αυτό. Δεν θυμάμαι γιατί δεν μου απασχολεί ο Άγιαξ. Όχι, ο Άγιαξ ήταν δεύτερος. Το έχουμε κάνει delete από τη μνήμη μας. Λάθος, δεν πήρε το πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος ο Άγιαξ. Ναι, όντως. Στο δρόμο το μη πρωτάθλημα. Όχι, πρωταθλήσουν πέρα. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, δεν πειράζει τώρα λεπτομέρειες. Δεν θα βρει ο Πάοκ στον Άγιαξ. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό παιχνίδι. Όποιον και να βρει. Περισσότερο ανάλυση νομίζω. Μπορεί να αποκλειστεί ο Άγιαξ τον πρώτο τέτοιο και να το παίξει στον Europa League μαζί. Ναι. Που θα αποκλειστεί και οι δύο. Λοιπόν. Λαλίσανε στο λιμάνι, γράφει. Site, site. Έχω φάει πέσιμο από τραγουδίστρια τώρα. Εξαιρετική. Τρεις μήνες μετά. Λαλίσαν στο λιμάνι. Τι θέλουν στο λιμάνι, ρε παιδιά? Τρεις μήνες μετά θυμήθηκα. Παιδιά, καμιά είδηση θα πούμε. Χρυσανθέ, θα μας πεις καμιά είδηση? Δεκάδα Άρη μας είπες. Θα σας τα πω μετά, φίλε. Λέει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ ο συνάδελφος. Λοιπόν, αυτά για το αγωνιστικό κομμάτι. Τι θέλει η κυρία που σου στέλνει μήνυμα? Να έρθει από εδώ, να την πω να έρθει. Φυσικά να έρθει τώρα. Άμα συνεχίσω τις εξυπνάδες μου, λέει, θα έρθει. Και λέω να πω κι άλλες τότε. Λοιπόν, για τον Κρέσπο, σας είπα το μήνυμα και να επιθυμίσω απλά ότι στις 7 παρατέταρτο. Εντάξει, όσοι είστε σπίτια και δεν έχετε να κάνετε, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δείτε το τελικό από το κανάλι της Super League στο YouTube. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τελικός K17. Καλή επιτυχία στα παιδιά του Απόστολου Παπαβασιλείου. Μακάρι να επιστρέψουν από τη Λαμία με την κούπα του πρωταθλητή. Γιατί δεν πήγες? Λαμία. Ναι. Τρεις ώρες είναι. Πάω και τώρα. Πάμε. Έχουμε το μάτι του Μπαστίνα, πας εσύ. Χρήστε Θεβεζίνη, δίνεις. Πού να πάτε? Λαμία, στη Μαλία. Ναι. Δίνει. Τελειώσαμε. 7 παρατέταρτο λοιπόν, τελικός. Ζωντανή μετάδοση από το YouTube τη Super League. Πάω Ολυμπιακός στη Λαμία. Ζωντανή μετάδοση από το YouTube. Καλή δεν δίνει, Στέργιο, εγώ το πάλεψα. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Το είπαμε και χθες αυτό. 2 η ώρα, 2:30. Υπενθυμίζω. 2:30 ωρίτσα θα κάνουμε. Θα σταματήσουμε και όλα στο δρόμο για Σορολό. Ξέρω που θα σταματήσουμε, τα έχουμε μάθει. Τα έχετε πού? Πες και εμάς που δεν ξέρουμε. Καραβόμηλο θα σταματήσουμε. Καραβόμηλο, καλό. Καλό. Συμφωνώ. Που μας πήγε συνάδελφος που μας είχε πει όλο το ταξίδι, θα πάμε και θα φάμε αυτό. Το φοβερό και τέτοια. Αυτό, ναι. Καθόμαστε. Ναι. Μάπα, το καρπούζι. Εντάξει, μάπα. Δεν κλαις κιόλα. Απλά χορτάσαμε. Και το λέω αυτό όταν μας έλεγε όλο το ταξίδι. Λέει, δεν ξέρω, ρε. Και φεύγοντας από το μαγαζί, βλέπουμε ένα ίδιο με το ίδιο επίθετο και λέει: ω, αυτό ήταν, ρε φίλε. Πήγαμε, λέει, στον εξάδερφο. Πήγαμε στο λάθος. Τα φιλιά μου. Έτσι και τα κάναμε εμείς αυτά. Ο Κοσμάς που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Κοσμά. Σήμερα λέει: από το να έχεις πάντως αυτή την. Το πολιτικοποιεί λίγο. Ξινάδα, προτιμούμε το χιούμορ του Τσαλτίδη. Μπράβο, Κοσμά. Ευχαριστούμε το Κοσμά. Λίγο τέτοιο. Μπράβο, Κοσμά. Γι' αυτό και είναι φίλος και ο στέλνει μήνυμα στο κινητό σου. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: καθησύχασε τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, συμπολίτες, κρυφοφανερό, αριανάκια. Ότι από του χρόνου ξανά σε παιχνίδια που θα έχουμε στόχο και είναι σημαντικά για εμάς, θα τους ξανα. Χαϊδέψουμε, λέει. Εντάξει. Ακόμα και χωρίς την απουσία του Τσιλιγκύρη. Λοιπόν, για τον Τόσκο τα είπαμε και χθες. Άρα βρήκαμε, Στέργιο, το στόχο για του χρόνου.
Και να ξανακερδίσουμε το πάγουμε. Τέλος. Να κερδίσουμε, θέλαμε στην Τούμπα, μα σοφαρίσατε στο 97 Στέργιο. Και πανηγυρίζατε Στέργιο. Στο 97. Είχαν μπει μέσα στον περίγυρο τη Τούμπα, δεν έγινε τίποτα. Μπήκε τον γκολ και ξαναπήγαν τα παιδιά στη θέση του. Εντάξει. Λοιπόν... Και δεν το έδειξε κανεί. Και δεν το έδειξε. Και δεν το πάτε κιόλα. Λοιπόν. Αυτά. Είναι για μπάνιο, δεν μπορεί Κώστα να έρθει. FM κενό. Για μπάνιο. Ναι. Στη πού θάλασσα. Να πάω κι εγώ. Θα πα μετά, με το μηχανάκι. FM, πάω άνετα. FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Ναι. Γυαλί, σωστά. Αποστολή στο 54222, χρέος 62 λεπτά του ευρώ. Συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό και σήμερα. Στις 2 παρά θα κάνουμε την κλήρωση. Ένα γυαλί ηλίου από την Opticon Express, αξίας 65 ευρώ. Και όσοι στείλουν μήνυμα, αυτό πολύ σημαντικό, δωρεπιταγή 50 ευρώ από την Opticon Express. Καλησπέρα στον Γιώργο και στη Νίκη. Στείλαν δύο με τέτοια. Ο ένας θα πάρει τέτοιο γυαλιά και ο άλλος τη δωρεπιταγή. Καλησπέρα δηλαδή. Στον Γιώργο και στη Νίκη. Καλησπέρα και στον Αριστίδη. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Ωραία, θα δούμε τι θα κάνετε. Ναι, σίγουρα θα πάρετε δώρο επιταγή. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είστε τυχεροί, μπορεί να κερδίσει ο ένας και το γυαλάκι το 65. Λοιπόν. Μάχη να μην έχουμε μόνο. Τι. Έχουμε ένα μήνυμα, μπορεί να έχουμε μάχη. Οικογενειακό. Οικογενειακό. Εντάξει, ποιος θα πάρει το γυαλί, ποιος θα πάρει το γυαλί. Είναι πρώτο, το όχι, τι λες, φρεάκι. Ποιος είπε. Αν κερδίσει το συγκεκριμένο μήνυμα, το δίνω από τώρα στη Νίκη, γιατί είναι Νίκη. Κερδίζω, Νίκη. Δεν το πάρει άλλο. Κάτι τέτοια λε. Αχ, καλέ, φίλε. Βέβαια. Η Νίκη έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μαζί μα. Έλα, πε εσύ, πε. Μαζί μα το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, Κώστα, πλέον. Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, αλλά και οι νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Θα πάω για να το διαπιστώσω. 12 το μεσημέρι άνοιξε, μέχρι τις 4 τα ξημερώματα μπορεί να είσαι εκεί. Θα πάω γιατί τα φιλαράκια μου είχαν να το δω πολύ καιρό. Έχω να πάω από τότε που άνοιξε. Από προχθές δηλαδή. Και θα σας πω. Και θα σας πω και. Από τότε που άνοιξε γενικά. Α, γενικά. Και θα σας πω και σαν μπόνους και μια ιστορία με γνωστό ποδοσφαιριστή. Που ήμασταν μαζί ένα αλυσμόνι το βράδυ, Χρύσανθε. Ναι, ωραία. Ένα αλυσμόνι το βράδυ, πραγματικά. Και, και άνοιγε το κινητό από κάτω, από κάτω από το τραπέζι άνοιγε το κινητό και έλεγε «Oh, my wife, I have to go» και μείναμε άλλες 6 ώρες. Λοιπόν, σε μια από τις σπάνιες παρουσίες μου εκεί που είχα μια άλλη δουλειά, ένα ραντεβού, Στέργιο και κατά τύχη, ας πούμε, μπήκα και έμεινα για... 10 λεπτά. Εκεί πήγαμε η Κατερίνα στον Καραβόμιλο, όντως, στο συγκεκριμένο κατάστημα, αλλά πήγαμε στον ξάδερφο. Δεν πήγαμε στο καλό. Πήγαμε στο δίπλα. Πείτε μας τις ταξιδιωτικές σας εμπειρίες. Είναι γνωστό το κατάστημα. Δεν έχει πολλά άλλωστε. Το χ στην Τούμπα είναι, λέει, ο στόχος των ταμπλούχων. Ταμπλούχων. Το χ. Λοιπόν, μαζί μας και η Ιντερβέτερ στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πολύ. Επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League για τα επόμενα 3 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Πάμε στο break. Να πούμε ότι άνοιξε ο τουρισμός. Όταν επιστρέψουμε. Άνοιξε ο τουρισμός. Άνοιξε ο τουρισμός. Άνοιξαν τα αεροδρόμια. Άνοιξαν τα αεροδρόμια, αλλά δεν μπορείς να πας στα πάνω τέτοια, φίλε. Δηλαδή. Υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεις φόρμες 72 ώρων κτλ. Και περιορίζεται πήγα λοιπόν. Πήγα με το καράβι στους Παξούς, πήγα. Ποια πάνω, στα πάνω, ποια πάνω. Στις πάνω χώρες. Στα Σκόπια. Σα Σκόπια γιατί να πάω, άμα είμαι γκάγκα και πηγαίνω. Αυτό σου λέω. Για να μην είσαι γκάγκα και πηγαίνει και του αφήνει και τα λεφτά σου. Ακριβώς. Να πα εδώ. Στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε στο break. Εκεί μπορούμε να πάμε κανονικά. Και επιστρέφω. Κατερινάρα, ρε φίλε, Κατερινάρα. Πω. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα πάντα εδώ στην Τρόικα. Μουσικάρες παίζω. Εννοείται. Λίμπερο 107,4. 12 με 2 κάθε μέρα. Η καλύτερη εκπομπή για όλο το αθλητικό παρασκήνιο και φυσικά λέμε και καμιά είδηση. Ναι. Έτσι, την πασπαλίζουμε με καμιά δισογραφία. Πασπαλίζουμε και καμιά συνέντευξη. Έτσι. Λοιπόν. Πασπαλίζουμε. Ναι, εννοείται. Την επικαιρότητα και το σχόλιο το δικό μας. Πόσο χρόνο αυτό έχει σημασία. 200 χρόνια είναι αυτή. Η Μαριλένα, εντάξει. Τόσα χρόνια η Μαριλένα πουλάει αυτό. Ποιο? Το τι είναι η Μαριλένα. Τίποτα άλλο. Έχω γεννηθεί στο Λονδίνο. Ναι, τι δουλειά κάνεις. Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ. Επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση 7 years for all. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων for all. 50 μεγάλοι τυχεροί νικητές για 50 μεγάλα δώρα. Όταν μιλάω θα το κατεβάσει. Ένα Peugeot 208, 7 σκούτερ ηλεκτρικά, 7 ποδήλατα Peugeot, 7 κινητά Apple iPhone, 7 PlayStation 4,
7 φωτογραφικές μηχανές Nikon DSLR, 7 GoPro Hero 7 και 7 τρίμερα στο πήλιο. Για περισσότερες πληροφορίες με τα δώρα και το διαγωνισμό μπαίνετε στο forallstores.gr, τα καλύτερα καταστήματα ταχείας εξυπηρέτησης. Φυσικά Μπαρονές Αράμπικα 100%. Έτσι. Το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης. Ναι. Εννοείται. Και βεβαίως παγωτά προϊόντα Energy Drink, Energy Coffee σας δίνουν κουπονάκια για να συμμετέχετε στο μεγάλο αυτό διαγωνισμό. Να πάω και τα δικά μου γιατί ξέχασα να τα ρίξω χθες. Και έχω 4, 5, 6. Η μέρα σήμερα είναι ό,τι πρέπει για ένα τσιπουράκι. Τσίπουρο εωθηνών θρακιώτικο κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης. Τρεις ποικιλίες ταφυγείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ή χωρίς γλυκάνισο. Και όσοι προτιμάτε το ούζο, θρακιώτικο ούζο 7. Μαλακό γλυκόπιο το ούζο με απαλό άρωμα. Από τοπία είναι οποία Θράκης εγγύηση ποιότητας. Και μαζί μας επίσης εμείς τελικό 2-3-10-62-85-86. Από τη μία ταξιμερώματα. Μία ταξιμερώματα. Εντάξει, για όσου μένετε στο κέντρο και δυτικά φυσικά, γιατί η πίτσα Μίστερ Κόλτ είναι μισολογείο δύο φυσικέ. Πολύ μεγάλε προσφορέ σε πίτσε, μακαρονάδε, πενιρλί, καλτσόνε, αλλά και πιάτα ημέρα. Μαγειρευτό φαγάκι δηλαδή, που αλλάζει κάθε μέρα του μενού. Ρωτήστε τα παιδιά τι περιλαμβάνει το σημερινό από 2,80 ημερίδα 2-3-10-62-85-86. Μπορώ να πω, χρήσατε τον φίλο του Κόλκα που έχει τον Bullfrog στο κέντρο. Το ποιο? Το ποιο? Το Bullfrog. Ναι. Το bar. Στην Αγία Σοφίας. Να πάω. Όχι, έχει μαγαζιά και σε Σκόπελο. Εντάξει, να σε πάρει, να σε πάει και τρεις μήνες, να παίζει μουσική, δεν είναι κρίμα. Ναι, όχι, να χάνεται. Ναι. Λοιπόν, Χρυσανθέ, έχεις 3 λεπτά, 4 πριν πάμε στο καλεσμένο μας. Είτε να απολαύσει τη μουσική σου, είτε να πεις και μια πράγματα. Τώρα. Δεν είχε πίνει. Χρήσανθε, ερώτηση για Άρη. Ναι. Κατεβαίνει με 15. Αν θέλει να κάνει 5 αλλαγέ, πώ θα τι κάνει, άσχετο με τον Πάκου που δεν έκανε καμία. Εδώ δεν έκανε καμία. Γιατί να κάνει 5 αλλαγέ, παιδί. Δεν κάνει 5. Γιατί το δίνω ο κανονισμό στο δικαίωμα. Ε, ωραία, δεν θα κάνει. Να ξεκουράσει την ομάδα. Κάνει 3. Κάνει 2. Πο... Κάνει 1. Με ποιο... Τώρα θα δώσω ένα μεγάλο quiz και όποιο το βρει, χωρί να τον γκουγκλάρει. Ναι. Χωρί να τον γκουγκλάρει. Χαμήλωσε το να μιλήσουμε τώρα. Χρήσανθε. Ζομπά. Λοιπόν, όποιος το βρει κερδίζει. Τι κερδίζει? Ένα διαρκές του Ηρακλή για τη νέα χρονιά. Για τον μπάσκετ. Ακόμα μας δίνεις τα περσινά. Γιατί 100 άτομα ήρθαν και μπήκανε. Γεια σου Κώστα, το Λίμπερο είμαι και τέτοια. Είπε έτσι, είπανε. Βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν. Ναι. Ένα διαρκείας, χωρίς να το γκουγκλάρετε όμως. Όποιος στείλει πιο γρήγορα το μήνυμα σημαίνει ότι. Τι διαρκείας από τώρα, εδώ κόσμο δεν θα έχεις. Δεν έχει σημασία. Α. Μπορεί να είναι κουπόνι. Δώσε κάτι άλλο, δώσε μια φανέλα. Μια φανέλα του Ηρακλή. Αλλού τις έδινες. Εξαντλήθηκαν. Λοιπόν, τώρα με τη νέα χρονιά. Περίμενε, λοιπόν, εσύ, περίμενε από του Άρη πρώτα. Λοιπόν, μετά τον καλεσμένο σου. Περίμενε. Ποιος είναι ναι. Με ποιον προπονητή, ναι. Με ποιον προπονητή ο Ηρακλής έπαιξε ευρωπαϊκό αγώνα μπάσκετ. Ευρωπαϊκό αγώνα. Ευρωπαϊκό αγώνα μπάσκετ χωρίς να κάνει αλλαγή. Τι, όλο το μάτς. Πέντε. Πέντε σε όλο το μάτς. Και κερδίσαμε εκτός έδρας. Κώστα, πού να το ξέρει. Ματσάρα, ματσάρα, φοβερό, δεν έχει ξαναγίνει. Και φυσικά κερδίσαμε γιατί δεν ήταν το γραφείο τύπου εκεί. Ούτε ο Μούμογλου δεν. Και όμως κερδίσαμε 5 παίκτες. Με τον Σντόρτς. Όχι. Με ποιο προπονητή ο Ηρακλής πήρε αυτή τη νίκη. Σουπρολίγκα. Σουπρολίγκα. Όχι, δεν ήταν Σουπρολίγκα. Με τον Σούποντιτς. Έλα, τώρα μην το λες, θέλουμε τους ακροατές να το πούνε. Α. Λοιπόν. Δεν είναι ο Σούποντιτς. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι ο Σντόρτς και δεν είναι ο Σούποντιτς. Κερδίζετε ένα εστίριο διαρκείας για τη νέα χρονιά. Γιατί. Για τη νέα χρονιά. Για το παλέ. Ωραία. Θε, για το παλέ. Το ξέρω, Κώστα, θα το δώσουμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε γιατί έχουμε επικαιρότητα. Καλεσμένο. Καλεσμένο. Για Άρη θα ακούσετε στο All About Άρη σήμερα. Έχουμε επικαιρότητα. Θα τα πω μετά. Θα τα πει μετά. Θα τα πει μετά. Έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Λοιπόν, πάμε. Μα φημώνουν. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, πόσοι όχι. Έχουμε και βόλεϊ. Πρωτάθλημα. Τι λες, Αστέρια. Και χθες ο Φίνικα Σύρου κέρδισε τον Ολυμπιακό. Η μοναδική χώρα στην Ευρώπη νομίζω παίζει βόλεϊ. Δεν ξέρω αν. Τι είμαστε, τυχαία χώρα. Ο καλεσμένο μα. Τυχαία χώρα. Στις 5 η ώρα λοιπόν. Ναι. Earth Sports live από το ΑΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Παϊσιάδη. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Είστε καλά? Μια χαρά. Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Καλά, καλά. Ναι, ναι, μια χαρά. Έχει μάτς σήμερα η ομάδα. Δεν ξέρω πόσοι ασχολούνται. Ναι. Χωρίς ναι. Να φταίνει ο κόσμος. Δηλαδή... Θα έλεγα ότι. Αυτό που ο ΠΑΟΚ κράτησε σαν θέση στο πινιαρχή μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας, δηλαδή στο να σταθεί αντίθετο, στο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να τελειώσει οριστικά από τη μέρα που έχει διακοπεί, φαίνεται πως έχει ρίξει και σε μια ανυπολειψία όλη την διαδικασία,
ο κόσμος έχει στρέψει αλλού την προσοχή του, είναι εποχή διακοπών, είναι εποχή που σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον στο βόλεϊ, δεν υπάρχει καμία αθλητική δραστηριότητα. Τέλος πάντων, εγώ διαπιστώνω ότι και στα γενικότερα στα αθλήματα που ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι έχει τις ομάδες που θα κατακτήσει τίτλους, δεν θέλει να τα αφήσει να τελειώσουν, θέλει να πάρει τον τίτλο έστω και σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Και πάνω σε αυτή τη λογική, νομίζω ότι μπαίνουμε και στα γήπεδα να παίξουμε ή παίζουμε από χθες. Κύριε Παϊσιάδη, πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, έτσι λίγο να θυμηθεί και ο κόσμος πού βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ, τι στόχους έχει, πώς θα παραταχθεί στο παιχνίδι. Επειδή μιλάτε και με ανθρώπους άλλων ομάδων, αυτό που ξεκίνησε από χθες και θα συνεχιστεί, δεν ξέρω μέχρι πότε, ποιον έχει υπηρετεί, δηλαδή είναι πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ να μην έχει καθόλου ξένος, άλλος να έχει τους μισούς, άλλος να έχει έναν. Δηλαδή τώρα είναι συνέχεια αυτό που αφήσαμε πριν τον κορονοϊό. Και ποιον έχει υπηρετεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα σας πω το εξής λίγο για να σας βάλω σε ένα πνεύμα το οποίο είναι το ρεζουμέ τριών τηλεδιασκέψεων οι οποίες κρατήσανε πάνω από, σε σύνολο τρεις τηλεδιασκέψεις κρατήσανε πάνω από 20 ώρες. Κοντά στις 20 ώρες μάλλον. Το ρεζουμέ όλης αυτής της διαδικασίας είναι ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε έχοντας ουσιαστικά υποχείριό του κάποια σωματεία να δημιουργήσει μία κατάσταση όπου οδήγησε τις ομάδες τις τέσσερις πρώτες στο γήπεδο και τις υπόλοιπες έξι που, από τις δέκα που αποτελούν το σύνολο των ομάδων της Α1 να πάνε στο σπίτι τους, στις διακοπές τους και να μην τους απασχολούν ούτε έξω ούτε τίποτα. Σας είπα ότι δεν εξυπηρετεί τίποτε άλλο εκτός από το ότι όπως και στο πόλο που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα που παίζουν αυτή τη στιγμή, όπως και στο ποδόσφαιρο, εκεί που θεωρεί ο Ολυμπιακός ότι είναι δυνατός και ότι οι πιθανότητες του είναι σίγουρα υπέρ του να κατακτήσει ένα τίτλο, δεν αφήνει τα πρωταθλήματα να τελειώσουν, θέλει να κατακτήσει τον τίτλο. Θέλει να μένει στην ιστορία ότι πήρε αυτό το τίτλο. Νομίζω ότι πιο πολύ σε αυτή τη βάση λειτουργούν. Σε αυτή τη βάση παρακίνησε και σωματεία να σταθούν δίπλα στις ψηφοφορίες και σε αυτή τη βάση βρεθήκαμε κι εμείς μέσα στο γήπεδο. Εγώ σας λέω ότι αυτή την εποχή, αν θέλουμε να είμαστε έτσι σοβαροί και να πούμε μπροστά όπως κάνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σχεδιάζεις το ρόστερ της επόμενης χρονιάς και βλέπεις πώς θα κινηθείς αν σου ξανατύχει μια ίδια περίπτωση όπως αυτό το αναπάντεχο περιστατικό που συνέβη παγκοσμίως την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι πλέον οι φίλοι, οι αθλητικοί οι φίλοι τουλάχιστον κάνει ένα focus πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή μέσα από τη συνθήκη του κορονοϊού και το αν ξανασυμβεί να χρειαστεί να διακοπούν τα αθλήματα ή να πάνε σε διάφορες τέτοιες καταστάσεις που έχουν την πίεση μιας πανδημίας, πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες, γενικά οι λύκες, πώς θα αντιμετωπίσουν οικονομικά αυτή την κατάσταση και γενικότερα πώς θα στήσουν τα νέα τους ρόστερ μέσα από αυτή τη συνθήκη. Και πόσο μάλλον, να παίξουμε στο... Και πόσο μάλλον, κύριε Παϊσιάδη, σε ένα άθλημα που στην Ελλάδα η λέξη ταλαιπωρημένο είναι πολύ ευγενική και δεν περιγράφει την πραγματικότητα καθόλου. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσες ομάδες πάλι θα κατέβουν του χρόνου. 5 ομάδες, 6, 7, 8. Άρα ένα παραπάνω να καθόντουσαν όλοι οι παράγοντες να δούνε πώς αυτό το έρμο το βόλεϊ που όντως έχει προσφέρει συγκινήσεις σε όλη την Ελλάδα, εντάξει, και έχει παίξει και ρόλο και η τηλεοπτική προβολή του, να το κάνουμε πάλι λίγο καλύτερο, να μαζευτεί λίγο. Κανένας δεν νομίζω να πήγε στην ατζέντα αυτό το πράγμα ακόμα. Οποιοδήποτε σπορ σε ένα πολύ καλό επίπεδο προσφέρει συγκινήσεις στο βόλεϊ, έχει δώσει συγκινήσεις στο βόλεϊ ήδη σε εμάς, ειδικά στο σωματείο του ΠΑΟΚ, στον οργανισμό ΠΑΟΚ έχει εμβολιαστεί. Έτσι, με σημαντική συμβολή πλέον στον οπαδικό κόσμο. Ο κόσμος τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το τμήμα. Αλλά βλέπετε ότι όταν η συνθήκη είναι τέτοια, όπως είπατε πριν, ο ΠΑΟΚ θα κατεβεί σήμερα χωρίς ξένους. Ναι. Η Σύρος την τελευταία μέρα πριν φύγουν για να κατεβεί αποστολή στην Αθήνα, ο Στοίλοβιτς, η σύζυγός που ήρθε από τη Σερβία, διαγνώστηκε θετική σε κορονοϊό. Αναγκάστηκε να μείνει ο αθλητής στη Σύρο, να μην μπορεί να κατεβεί με την ομάδα. Δηλαδή, αυτές οι συνθήκες ο ΠΑΟΚ τις είχε δώσει στις τηλεδιασκέψεις σαν ενδεχόμενα. Ναι. Απλώς αυτή τη στιγμή συμβαίνουν και τη ζούμε. Και όλα αυτά φυσικά έρχονται πάνω σε αυτό που αναφέρατε κι εσείς, ότι ένα πραγματικά ταλαιπωρημένο βόλεϊ και σε οικονομικό επίπεδο από τα σωματεία που βρίσκονται στην Α1, αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο, νομίζω ότι το θέτουμε σε χαμηλότερες βάσεις από εκεί που πραγματικά βρίσκεται. Η ψυχοσύνθεση των παιδιών που έχουν μείνει στην ομάδα, οι Έλληνες, ποια είναι, κύριε Παϊσιάδη? Πάμε να το διασκεδάσουμε, πάμε να βγάλουμε μια υποχρέωση, πάμε να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε, ακόμα και χωρίς ξένους, σε τι κατάσταση είναι η ομάδα? Ναι, η αγωνιστική κατάσταση της ομάδας είναι καλή.
Δηλαδή τα παιδιά που είναι εδώ οι Έλληνες, νομίζω ότι πραγματικά στις προπονήσεις που διαρκούν περίπου ένα μήνα και κάτι τώρα, ήταν πραγματικά έτσι άκρως ανταγωνιστική στην προπόνηση, με πολύ μεγάλη διάθεση και με φιλοδοξία για αυτό που θα πάνε να κάνουν. Άρα βγαίνει απ' έξω η λέξη αγκαρία, ας πούμε, δεν υπάρχει στο μυαλό των παιχτών. Όχι, πάμε όχι, να τελειώσουμε. Δεν υπάρχει, να πάμε... λέξη αγκαρία. Δεν υπάρχει ποτέ η λέξη αγκαρία και νομίζω θα το δούμε και σήμερα. Στο ότι θα είναι, παρόλο που θα είναι με αμυγός ελληνικό ρόστερ ο ΠΑΟΚ, νομίζω θα είναι και πάλι ανταγωνιστικός και απέναντι στον Παναθηναϊκό που μετά και τη χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού νομίζω ότι προβάλλει σαν το φαβορί. Έχοντας κερδίσει τον Ολυμπιακό τρεις φορές στη φετινή περίοδο, νομίζω ότι θα είναι το φαβορί. Αλλά πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ δυνατό φαβορί αν ήταν εδώ πέρα πλήρης. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα. Τα παιδιά πάντως έχουν διάθεση, θέλουν να αποδείξουν ότι μπορεί να θέλαμε να μην ξεκινήσει ποτέ αυτό το πρωτάθλημα, αλλά από τη στιγμή που θα βρεθούμε στο γήπεδο δεν θα πάνε για αγκαρία. Θα πάνε για να παίξουν και να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν και θα το δούμε νομίζω και το απόγευμα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Στις δύο νίκες είναι να πούμε, κύριε Παϊσιάδη, η πρόκριση. Ναι, στις δύο νίκες. Ναι, ναι. Δεύτερο μάτς Παρασκευή στις 7. Παίζουμε σήμερα. Παρασκευή και αν χρειαστεί Κυριακή. Και αν χρειαστεί Κυριακή, ναι. Ναι. Το Σάββατο θα έχει. Μάλλον το Σάββατο όχι, το Σάββατο δεν ξέρω αν θα έχει τρίτο μάτς ο Ολυμπιακός, γιατί μπορεί να φύγει με δύο ήττες. Μπορεί να χάσει δηλαδή και αύριο ξανά από τη σειρά και να τελειώσει με δύο ήττες ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά και η δικιά μας η σειρά, αν χρειαστεί το τρίτο μάτς, θα πάει η Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει κάποιους ξένους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι μόνο Έλληνες. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις από τους τέσσερις ξένους. Δεν έχει έρθει μόνο ο Στάροβιτς, ο διαγώνος. Και εντάξει, γενικά είναι αυτή τη στιγμή από τις ομάδες που φαίνεται να έχουν καλά δεδομένα για να πούνε για το ρόλο του πρωταθλητή. Αλλά θα δούμε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα όρια. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος θα καθίσει στους τηλεοπτικούς δέκτες. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον φυσικά, όπως και να το κάνουμε, είναι εμισυνημιτελικός. Υπάρχει και ενδιαφέρον και προσμονή, νομίζω, ή και απορία πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ χωρίς ξένους και τι θα κάνουν μόνο οι Έλληνες. Ναι. Εντάξει, θα δούμε και μερικά πράγματα πρωτόγνωρα, όπως δεν θα έχουμε πανηγυρισμούς που στο βόλεϊ είναι πάμπολοι. Εντάξει, σε κάθε φάση είναι παράδοση. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έχουμε, τι άλλο θα έχουμε. Ψεκασμό των φιλέ, διάβασα. Ψεκασμό του φιλέ. Θα έχει αντισηψία σε όλη τη διάρκεια που γυρίζουν οι μπάλες από τα ball boys μέχρι να φτάσει στο χέρι του σερβερ. Ναι. Στις διακοπές των time out έχει μια αντισηψία στο φιλέ και που γίνονται επαφές. Πώς θα ψεκάζει το φιλέ, ξέρουμε το πώς θα ψεκάζει το φιλέ. Πώς θα ψεκάζεται ακριβώς? Έχουν, νομίζω, πραγματικά έχουν κάτι, νομίζω ότι έχουν κάτι ψεκαστικά, που κάτι πανιά, ακριβώς δεν ξέρω τον τρόπο. Αλλά γιατί εμένα το μυαλό μου πάει σε αυτά που έχουν στα κομμωτήρια, που ψεκάζουν το νερό, δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια, τηλεόραση έχει διαφημίσει και την ώρα. Θα ήταν ενδιαφέρον να μην είναι. Εντάξει, είναι φοβερά πράγματα, εντάξει. Στον κόσμο. Αλλά εντάξει, η διαδικασία λίγο φτάνει στα άκρα. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν όλη αυτή η εικόνα είναι αυτή που πραγματικά περιμένει, δηλαδή να σφυλάζουν το κοινή στο ενδιαφέρον. Εντάξει τώρα, υπήρχε μια τέτοια, μια δικαιολογία για μια αγωνιστική επιστροφή, όπου όμως το δεδομένο ότι, δηλαδή, η οποία δικαιολογία ήταν η εξής, ότι θα υπήρχε μια εξόφληση, δεδομένη εξόφληση των φιλών της ΕΡΤ προς την Λίγκα. Τελικά όμως η απάντηση της ΕΡΤ ήταν ότι δεν είναι δεδομένο ότι εξοφληθεί το ποσό που οφείλεται στη Λίγκα, απλώς αν δεν γίνουν τα παιχνίδια δεν θα το δούμε καθόλου. Ναι. Το θέμα της οφειλής. Άρα και πάλι είναι στον αέρα η διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο εξασφαλίζεται ότι θα παίξουμε εμείς τα ματς και θα δοθεί το υπόλοιπο του οικονομικού χρέους της ΕΡΤ προς τα σωματεία. Όλα αυτά εδώ είναι, σας λέω, πιο πολύ είναι παρακίνηση του Ολυμπιακού παρά το θέμα του ότι υπήρχε κάποια άλλη δικαιολογία για να μπούμε ξανά στο γήπεδο. Για την επόμενη μέρα της ομάδας δεν σας ρωτάω, είναι πολύ νωρίς νομίζω ακόμα. Θα έχουμε καιρό μπροστά μας και εσείς. Όχι, μην με ρωτάτε, θα σας απαντήσω κιόλας, γιατί θα σας πω. Υπάρχει κίνηση, είμαστε πάρα πολύ κοντά σε κάποια θέματα. Α, καλό είναι αυτό. Δεν υπάρχει ακόμα ολοκλήρωση. Πάντως η ομάδα κινείται πάρα πολύ καλά σε επίπεδο πάλι πρωταθλητισμού. Απλώς δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ανακοινωθεί, αλλά. Όχι, είναι ευχάριστο ότι κινείται όμως, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να μην κινείται ακόμα, να πει είναι νωρίς ακόμα. Πάμε τον Αύγουστο να κινηθούμε.
Το αντίθετο θα έλεγα. Ωραία. Νομίζω ότι η ομάδα συνεχίζει με τον κύριο Δελικώστα και υπάρχει ήδη έτσι μια αρκετά καλή διείσδυση στο να μπορέσουμε να βρούμε το ρόστερ της νέας χρονιάς. Έχουμε μπει σε κάποιες επαφές σημαντικές. Νομίζω ότι ετοιμάζεται και πάλι, θα ετοιμαστεί ένα ρόστερ πρωταθλητισμού. Αλλά ακόμα είμαστε νωρίς για οποιαδήποτε ανακοίνωση. Αλλά δεν πάει να πει ότι καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Όχι, προχωράμε, στοχεύουμε και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με αρκετούς αθλητές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασιάδη, που ήσασταν στο Λίμπερο. Καλή επιτυχία στην ομάδα σήμερα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Yeah. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Πασιάδης της ομάδας βόλεϊ του Δικεφάλου. Θυμίζω στις 7 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 2 νίκες. Είναι πρώτο μάτι. Στις 7 ή στις 5, ρε φίλε. 5. Προσπαθείς να προσανατολίσεις από το Παναθηναϊκός Άρης. 5 η ώρα είναι το μάτς του βόλεϊ. 7 παρατέταρτο είναι ο τελικός της K17 και 9 η ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Νομίζω για ένα φίλο του ΠΑΟΚ θα περάσει ωραία το μια χαρά, το βράδυ, τεταρτούλα σήμερα. Θα δει σίγουρα τον Άρη πάντως, να ξέρεις. Ούτε καν θα γυρίσει. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Θα έχει το live στο μπροστά. Ναι, βλέπω από τις αντιδράσεις σας. Στον γκολ της ΑΕΚ. Στον γκολ της ΑΕΚ πιο πολύ πανηγυρίσατε εσείς παρά οι ΑΕΚτζίδες. Θα μπαίνει τον γκολ και θα λέτε πάλι. Κάνατε πώς το ένα το άλλο. 50 χρόνια και άλλο. Καλέ και τέτοια, ναι. Όχι, τώρα δεν λέει. Βελιζής έχει κόκκινη κόστα. Θα μας πεις λίγο για τα προηγούμενα. Για τον Άρη. Μόλις γυρίσουμε τη μια, μη σας πω. Δεν μπορείς να πεις τώρα γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Θα τον πει το καλεσμένο, θα πάει 10 λεπτά μετά. Καλεσμένος. Ποιος είναι καλεσμένος? Έχουμε ραντεβού, ρε φίλε. Έχουμε ραντεβού, δεν είναι αυτά. Ο Άρης πάνω απ' όλα. Αθήνα. Ο Άρης πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο διάλειμμα. Συνεχίζουμε πάντα εδώ στο Λίμπερο. Έχετε τρόκα. Ακόμα ένα μισάωρο για τα μηνύματα για τα γυαλιά ηλίου. FM και ενώνυμο τεπώνυμο στο 54-222. Καλησπέρα και στη Μαρία, καλησπέρα και στο Θεόδωρο. Καλησπέρα, friends. Ορίστε. 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 Αυτό λέγαμε έξω τώρα. Είμαι σήμερα στη δουλειά. Καλό καιρό. 50.000 followers. Ο Κώστας ο τρελός. Ορίστε. Ορίστε. Καλησπέρα, friends. Ο Κώστας ζηλεύει γιατί άλλος Κώστας είναι πιο διάσημος από αυτόν. Ναι, ρε φίλε. Όχι, τον πάω, έχει πολύ πλάκα. Τον πάω πολύ. Ορίστε. 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 Πάμε στο διάλειμμα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Είμαστε εδώ, καλοκαιράκι. Εγώ καλά είμαι. Διάλειμμα. Όλα καλά. Τι χώρα είμαστε, ρε φίλε. Τι χώρα είμαστε. Βέλεθ. Ήρθα για να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα θα πω εγώ. Καλή επιτυχία στον Ισπανό. Τι ήθελες να πει. Γερός να είναι. Και αυτός. Συνεχίζονται τα αποχαιρετιστήρια. Βλέπω του Φερνάντες στον Αστέρα Τρίπολης. Γενικώς έχουμε. Καλός παίκτης είναι αυτός. Να τον παρώ. Κάνω μια πρόταση. Λοιπόν, θα πάμε στον Άρη. Ναι. Παιχνίδι το βράδυ. Με 15 παίκτες όπως είπαμε. Θα μπορούσε να είναι και 17, αλλά υπάρχει μια κόκκινη του Δελιζήση και ο Σόουζα, οι οποίοι λογικά θα είναι την Κυριακή. Αμφότεροι. Ο Δελιζής σίγουρα θα είναι. Τη στιγμή που είναι τιμωρημένος σήμερα. Στην ουσία, ο Άρης κατεβάζει μια αξιοπρεπέστατη ενδεκάδα με παίκτες βέβαια παροπλισμένους και παίκτες που δεν είχαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα γενικότερα φέτος, με εξαίρεση το Σούτκιν που ξεκίνησε, ήταν βασικός από ένα σημείο και έπειτα το έχασε. Συγγνώμη, αυτό το έδωσε πέναλτι. Ναι. Αυτό που έπεσε μόνος του με VAR το έδωσε πέναλτι. Ναι. Ο πέφτει μόνος του. Συνέχισε. Πω. Σφαγή της Μπάρτσα από τη Ρεάλ. Λοιπόν, ενδεκάδα. Κουέστα κάτω τα δοκάρια. Από τη στιγμή που υπέγραψε χθες αυτή την επέκταση του συμβολέου του. Κέντρο άμυνας. Ρόουζ Μπακαλιάνης. Ο νεαρός στόπερ θα πάρει θέση κεντρικού αμυντικού. Μία μόλις συμμετοχή έχει φέτος. Είχε αρκετά παιχνίδια με την K19, με την πρώτη ομάδα, είναι τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε είναι μια ευκαιρία και για αυτόν το σημερινό παιχνίδι. Αριστερά στην άμυνα ο Κόρχουτ. Δεξιά η λογική λέει Σούντγκρεν. Να επιστρέψει δηλαδή ο Σουηδός στο βασικό σχήμα. Στα χαφ. Ο Ματίγια με τον Σάσα δεν αλλάζουν, εκεί δεν υπάρχει ζήτημα. Και πάμε στην επίθεση, όπου μετά την αποχώρηση του Φετφατζίδη, σίγουρος είναι σίγουρα ο Γκάμα στην μία πλευρά. Θεωρώ ότι στην άλλη η λογική λέει Μαρτίνες ή
Μαντσίνη και αντίστοιχα ο. Όχι ο Μαντσίνη, ή Ντουάρτε, συγγνώμη, ή Ντουάρτε. Θα τον δούμε μετά από πολύ καιρό. Νομίζω είχε παίξει ένα παιχνίδι με τη Λαμία. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Ντουάρτε είχε 6 συμμετοχές μόλις τη φετινή σεζόν. Μπορεί να παίξει λοιπόν ο Ντουάρτε δεξιά και να πάει ο Μαντσίνη στην κορυφή της επίθεσης και να είναι πίσω από το Μαντσίνη ο Μαρτίνες, ή αντίστοιχα να πάει ο Μαρτίνες αριστερά και να είναι ο Γκάμα πίσω από τον Μαντσίνη. Και από εκεί και πέρα οι επιλογές είναι περιορισμένες. Θα είναι ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος είναι ο μόνος επιθετικός πλέον καθαρόαιμος που έχει μείνει μετά την αποχώρηση του Ιντέγε και του Ντιγκινή. Ο νεαρός ο Μπακούτσης που θα πάρει χρόνο συμμετοχής, ο οποίος μπορεί να παίξει και αμυντικό χάφιν η θέση του, αλλά μπορεί να παίξει και λίγο πιο μπροστά, οκτάρι. Τον έχει χρησιμοποιήσει και δεξιμπακ ο Ένινγκ. Ο νεαρός έχει πάρει λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής σε σχέση με τον Μπακαλιάνη. Και ο Έμαν αναπληρωματικός θερματοφύλακας. Ξεχνάω κανέναν αστέριο. 15, 4 και 11, 15, αυτή είναι. Ξέχασα κάποιον. Όχι, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που έχει ο Άρης για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Κάποιον νομίζω ότι ξεχνάω, αλλά τέλος πάντων. Και επαναλαμβάνω ότι με το καλό ήταν. Α, ο Τσακαλίδης, δεν ξεχνάω. Το αριστερό μπακ, ο οποίος έρχεται, δεν έχει παίξει το παιδί, έρχεται από εγχείρηση χιαστών. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Αν θα του δώσει δηλαδή κάποια λεπτά συμμετοχής. Λογικά θα πρέπει να πάει και αυτό σιγά σιγά τώρα να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να παίξει κιόλας, ok. Αλλά είναι ο μικρός ο οποίος ήταν άτυχος φέτος, είχε τη ρήξη χιαστών και έκανε επέμβαση. Αυτή είναι η 15. Την Κυριακή θα υπάρχει και ο Δελιζήσης στη διάθεση και ο Σόουζα, ο οποίος είναι να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Είχαν πει ένα δεκαήμερο, το οποίο συμπληρώνεται σήμερα οι γιατροί για τα ράματα από τον τραυματισμό που είχε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Λογικά λοιπόν την Κυριακή θα είναι και αυτός στην διάθεση του προπονητή. Ο Μπα δεν ήρθε το χαρτί από την Αντ, η οποία τον θέλει για την προετοιμασία της για να το δει ο προπονητής για να αποφασίσει θα τον κρατήσει, να τον ξαναδώσει κάπου δανεικό κτλ. Και ο Τόνσο, ο οποίος έκανε κάποιες συζητήσεις, δεν τα βρήκαν τελικά με τους ανθρώπους του Άρη για να παραμείνει και ο Τόνσο στην ομάδα αυτό το διάστημα. Έτσι αποχωρεί και ο Αργεντίνος από την ομάδα. Θυμίζω έχουν φύγει ο Βέλεθ, που έτσι και αλλιώς δεν θα παίζει γιατί είναι δραματίας, αλλά και αντίδρυπε και παιχνίδι με τον Παραθυριακό. Ο Ντιγκινή, ο Ιντέγε έχουν αποχωρήσει από την ομάδα. Ο Λάρσον, γενικότερα εκεί που θα φεύγουν καμιά δεκαπενταριά, το μετρίασε κάπως ο Άρης. Έφυγαν οι μισοί, οι άλλοι μισοί και μάλιστα βασικοί παρέμειναν. Και έτσι θα πορευτεί η ομάδα στα τελευταία 6 παιχνίδια των play-off, όπου έχω την αίσθηση ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο οι παίκτες που θα παίξουν, όπως ο Μπαγκαλιάνης, ο Μπακούτσης, κάποιες ευκαιρίες θα τις έπαιρναν. Σίγουρα όχι ως βασικός ο Μπαγκαλιάνης σε αυτό το παιχνίδι, ενδεχομένως να παίρνει λίγο προς το τέλος. Αλλά είναι μια ευκαιρία να δούμε και αυτά τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν σε υψηλό επίπεδο με καλές ομάδες απέναντι, να δούμε τι μπορούν να πετύχουν. 7 και 4 το παιχνίδι. 7 και 4 το. 7,5. Ναι. 7 και 4. Ό,τι είπα. 7,5. Ό,τι είπα. 7 και 4. 7 και 4 το παιχνίδι. Στέριο. Ή 7,5. Θα το πω τώρα αμέσως και θα το πω. Δεν θα πάω, ρε φίλε, στο γήπεδο. Συγγνώμη, δεν θα πάω. Για να ξέρω να το προγραμματίσω. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ακριβώς τι ώρα είναι ακριβώς για να είμαστε σωστοί. 7 και 4, καλά το είπα. 7 και 4, Nova Sports 2 και Λίμπερο. Σωστά το είπα. Πάρης Τελεπίδης. Και 5 η ώρα είπαμε Volley League Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από την Earth Sports. Και στο Παναθηναϊκό η K17. Θα δεις το Volley. Θα το δούνε. Επίσης έχει Arsenal Norwich, Everton Leicester, Bournemouth Newcastle για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου στις 8. 8.30 έχει Alavés Granada. Επίσης έχει Valencia Bilbao στις 8.30. Θα μας πεις κάτι για Ηρακλή. Άσε τα... Τι Ηρακλή ρε παιδιά. Ηρακλή, χίλια χρόνια Ηρακλή τώρα. Γήπεδο στον Ηρακλή. Με το ποδόσφαιρο του Ηρακλή τι γίνεται. Κάτω ξεκαθαρίζει. Ο Μεγιστάνας. Αλλά ο Τσιλιγκύρης. Ο Μεγιστάνας, ο Μεγιστάνας. Κάπα το Βόλι, ρε φίλε. Εύκολο το Βόλι. 20 χιλιάρικα και τέτοια. Για να δούμε. Όχι, δεν είναι 20. Τι ακριβώς θα γίνει. Παραπάνω είναι. Αλλά το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Για να δούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που τρέχουν τα θέματα.
Και να πούμε ότι αύριο αποφασίζει η FIBA για την συμμετοχή του Ηρακλή στο Basketball Champions League και θα ενημερωθούν σχετικά εκεί ανόλευκοι. Είπαμε ότι είναι θετικό το κλίμα για το Παλέ και από την πλευρά του Άρη και από την πλευρά της κυβέρνησης. Στο θέμα του προπονητή σήμερα αναμένεται να υπάρχει μια εξέλιξη, θετική ή αρνητική. Και βεβαίως ό,τι γίνει από τον προπονητή μετά θα κινηθεί η ομάδα και για τα θέματα των παικτών. Αυτά για το μπάσκετ του Ρακλή. Για το ποδόσφαιρο είπαμε ότι πρώτα είναι ο γάμα σίγμα να ξεκαθαρίσει, να ξεκλειδώσει, μπλα 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 μπλα. Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το ζήτημα για αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει δηλαδή. Γιατί κάτι αναδιάρθρωση λέει στις κατηγορίες πάλι Χρήσανθε και θα διευρυνθεί η Super League 2. Ό,τι να είναι πάλι λένε. Ναι. Όχι, Κώστα, θέλουν να ανεβάσουν τις ομάδες για να ψηφίζουν και να ελέγχουν στη Super League την κατάσταση. Στην ΕΠΟ του Ρίτεν. Του αυτό ρίτεν, του γραμμένου δηλαδή. Ρίτεν. Επικοινωνία. Δεν είναι ΕΠΟ αυτό, Κώστα, είναι Λίγκα. Επικοινωνία. Λοιπόν. Πόσα, άμα ανεβάσουν οι ομάδες, ή αν οι ομάδες είναι στις ενός, οι ενός σε αυτό. Τώρα στη Super League, ας πούμε, ήταν 8-6 το σκορ. Άμα όμως φύγει η Ξάνθη Κώστα, γίνεται 7-7. Γιατί ο Παζιάννενα άλλαξε. Έγινε, άμα πέσει. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε στον καλεσμένο μας. Πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας καλύτερα 100% χρόνια. πάμε για κάτι πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Κρυωνά, προπονητή θεματοφυλάκων στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ εδώ και μία δεκαετία νομίζω. Δημήτρη, καλησπέρα. Από το 2010. Καλησπέρα, σωστά, πολύ σωστά. Προδίνει την ηλικία του τώρα όμως. Λες ότι είναι πολλά χρόνια. Στην καλύτερη ηλικία είναι. 43 είναι όμως την καλύτερη ηλικία. Πότε είσαι, το 77 είσαι. Σαν και το 77 είσαι. Ακριβώς. Και εμείς. Και εμείς. Όχι, εγώ. Ο Κώστας είναι το 67. Λοιπόν, ο λόγος που έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Κρυωνά είναι ένα camp που διοργανώνει ο ίδιος. Εντάξει, από αύριο μέχρι τις 5 Ιουλίου στα γήπεδα των Λεόντων, Δημήτρη Τζένη, στην Ευκαρπία. Ναι, σωστά. Είναι το δεύτερο camp τερματοφυλάκων που η δική μου ακαδημία, η The Goalkeeper About Academy, διοργανώνει. Το πρώτο, πέρσι το καλοκαίρι, περίπου ίδια περίοδο, διεξήχθη πάνω στα 3-5 πηγάδια σε πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες. Αλλά φέτος, προνοώντας λίγο για τον COVID-19 και ό,τι αυτός έφερε μαζί του, σκεφτήκαμε να το κάνουμε εντός των τυχών της πόλης, να αποφύγουμε λίγο μετακινήσεις και ξενοδοχεία και διατροφές όλοι μαζί, για ασφάλεια κυρίως. Δημήτρη, πριν πάμε στα του camp, μια απορία. Ναι. Πότε ξεκίνησε η θέση του τερματοφύλακα να έχει τόσο πολύ δουλειά από πίσω, δηλαδή το 80, το 90, το 2000, γιατί όντως σίγουρα τα πράγματα ήταν έτσι το 1970 και το 80. Πλέον υπάρχουν ειδικευμένοι τερματοφύλακες, ασκησιολόγια, δηλαδή είναι μια θέση που υπάρχει. Στην Ιταλία, ας πούμε, είναι παράδοση σχολές τερματοφυλάκων. Δεν παίζει ο πιο χοντρός τερματοφύλακας πλέον. Χρειάζεται να παίζει ο ικανός. Και ο γυμνασμένος. Και ο γυμνασμένος. Κύριε Χρήσαν, με ποια αρμοδιότητα μιλάτε. Του χοντρού. Σωστό. Σωστό. Να τονιστεί ότι δεν το είπα εγώ. Ναι, ναι. Δεν το είπα εγώ. Όχι, όχι. Τώρα πρέπει να είναι ψηλό το παιδί, να έχει τα στοιχεία αυτά, να έχει έκρηξη και τέτοια. Εγώ έχω 8χρονο γιο. Τον βάζουν και τερματοφύλακα, παίζει και μπροστά, αλλά τον βάζουν και τερματοφύλακα γιατί είναι ψηλός και έχει μεγάλα χέρια, λέει, και πιάνει την μπάλα. Πρέπει γιατί να έχεις και στοιχεία. Γιατί είναι 8 χρονών, ναι, βέβαια. Γιατί είναι 8 χρονών και πρέπει να δοκιμαστεί παντού για να δούμε πού είναι η κλίση του. Okay. Έτσι. Από ποια ηλικία, Δημήτρη, μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, να πούμε ότι είναι για τερματοφύλακας. Να καταλήξει δηλαδή. Να καταλήξει, ναι. Του, ωραία. Μετά τα 10 νομίζω ότι είναι μια ηλικία που μπορεί το παιδί να έχει πάρει μια κατεύθυνση. Μέχρι τότε μπορεί να δοκιμαστεί παντού και η ίδια διαδικασία θα αναδείξει κατά πόσον κάποιος έχει το ταλέντο ή τα σωματομετρικά ενδεχομένως το potential που λέμε να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Να αποφασίσει οριστικά. Ναι. Ξεχάσαμε την προηγούμενη ερώτηση με την παρέμβαση του Χρήσανθου. Πότε έγινε το ξεπέταγμα, αυτή η έκρηξη για τη θέση του. Η εκπαίδευση, ναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είμαστε και ίδιες ηλικίας, έναν τελικό Euro, Γερμανία-Δανία. Mm-hmm. Εκείνος ο τελικός που από τις παραλίες... Οι Δανείοι, ναι, ναι, ναι. Οι Δανείοι γύρισαν και πήραν το Euro. Λοιπόν, έχω δει πρόσφατα τα στιγμιότυπα εκείνου του παιχνιδιού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το είδα, αλλά παρόλα αυτά το είδα. Δεν έχεις να κάνεις κορονοϊό όπως όλοι μας. Έχουμε δει παιχνίδια παλιά, ναι. Παρότι λοιπόν οι Δανείοι κέρδισαν 2-0, είχαν μπει σε μια διαδικασία να παίζουν πασούλες με τον τερματοφύλακα, με τον Σμάιχελ, να του επιστρέφουν την μπάλα, να την πιάνει, να την ξανατείνει, να την πιάνει και φάγανε έτσι 3-4 λεπτά. Και ήταν ένα κρίσιμο καλοκαίρι εκείνο, γιατί αμέσως μετά τη διοργάνωση άλλαξε ο κανονισμός. Σωστά. Ο goalkeeper δεν μπορούσε να πιάνει την μπάλα από το πλάγιο, από επιστροφή ή από παιχνίδι
κανονικά. Οπότε ναι, έπρεπε να δημιουργηθεί μια καινούρια εντελώς διαδικασία εκπαίδευση του θεματοφύλακα ως παίχτη παιδιάς, να αναγκαστεί δηλαδή και αυτός, εντός εισαγωγικών το αναγκαστεί, να παίζει την μπάλα με τα πόδια. Οπότε από εκεί έχει ξεκινήσει μια πολύ διαφορετική διαδικασία. Κάτι το οποίο νομίζω ότι πλέον με goalkeeper top επίπεδο και στην Ευρώπη αλλά και σε εμάς στην Ελλάδα το βλέπουμε ότι η ικανότητα τους με τα πόδια είναι εξαιρετική. Ναι. Να ξέρουν και λίγο μπάλα δηλαδή με λίγα λόγια. Όχι λίγο. Άμα μιλάμε για λίγο ναι, δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι, πολύ. Το παράδειγμα είναι Δημήτρη ο Νόιερ τα τελευταία χρόνια και πριν ο Βαντερσάρ υπήρχαν κάποιους μας. Εντάξει, ο πρωτοπόρος ήταν σαφώς ο Βαντερσάρ. Αν μιλάμε για πρωτοπόρους. Με το μεγάλο Άγιαξ. Ο πρώτος που έδειξε το δρόμο. Ο Νόιερ είναι ένα παράδειγμα της προηγούμενης, νομίζω, πενταετίας, εξαετίας, δεκαετίας. Τώρα, και τώρα σιγά σιγά, τώρα αυτή τη στιγμή είναι κυρίως... Ο Άλισον. Ο Άλισον είναι ο Έντερσον, στην υπερβολή βέβαια, γιατί φτάνουμε και σε σημεία υπερβολής. Όχι Γκίτα. Τερματοφυλακάρα. Ο Χιγκίτα ήταν ατραξιόν. Ναι. Εκείνο ήταν ατραξιόν, ήταν εκείνο, δεν ήταν. Δημήτρη, πάμε λίγο. Εμένα πάντως ως τερματοφύλακα πάντα και νομίζω εντάξει, οι νεότεροι δεν το ξέρουν, η δικιά μου γενιά προφανώς και το Κώστα θυμάται είναι ο Ντασάεφ. Ο Ντασάεφ. Ήταν τερματοφυλακάρα. Όλοι για τον Ντασάεφ λένε, εντάξει. Που τον είδαμε λίγο. Είναι και αυτός ορόσημο. Ναι. Δημήτρη, το κάμπ σου για ποιες ηλικίες, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται? Ωραία. Ο νεότερος που έχω τώρα εγγραφή είναι 2012 γεννημένος, οπότε έχω και 8 χρόνια. Ο γιος μου, ναι. Και έχω και 22 χρονών παιδί. Δηλαδή το εύρος το ηλικιακό είναι μεγάλο. Mm-hmm. Εννοείται ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν θα δουλέψουν μαζί ναι, την ίδια στιγμή στο ίδιο γκρουπ. Ναι. Εντάξει, η κατηγοριοποίηση γίνεται και ηλικιακά και ανά επίπεδο. Τα παιδιά θα είναι χωρισμένα σε γκρουπ των 5 ή των 6 με ξεχωριστό προπονητή, με φροντίδα από γιατρό, με φροντίδα από φυσιοθεραπευτές. Με φροντίδα, με συνεδρία από ψυχολόγο, με συνεδρία από διατροφολόγο στο τετραήμερο, με εργομετρικά τεστ, κυρίως για τους μεγαλύτερους αλλά και για τους μικρότερους, για να αντιλαμβάνονται ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι της διαδικασίας. Βιντεοανάλυση με τρεις συνεργάτες που θα είναι συνεχώς στο χώρο, θα βιντεοσκοπούν, θα έχουν ετοιμάσει, θα έχουν ετοιμάσει μια θεματολογία πάνω στο τερματοφύλακα mm-hmm. με γνωστούς goalkeeper από όλη την Ευρώπη, με δικούς μας goalkeeper. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους μετά τη λήξη κάποιας προπόνησης για να δουν και οι ίδιοι τι ακριβώς κάναν, αν κάναν κάτι σωστά, αν κάναν κάτι λάθος. Προσπαθούμε να πλευρίσουμε τον τερματοφύλακα από όλες τις μεριές, να κάνουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση και όχι μόνο κάνουμε προπόνηση στο γήπεδο και θέλουμε. Ναι. Και αυτό με μια επίσκεψη να πιούμε έναν καφέ όλοι μαζί εδώ να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία θα το καταλάβετε και οι ίδιοι. Η δουλειά που θα δείτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν θα είναι αυτό που έχετε συνηθίσει. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια κανενός, πόσο μάλλον τα δικά μου. Ωστόσο, ο τρόπος που θα δουλέψουμε θα είναι καθαρά τακτικός. Ακόμα και στις μικρές ηλικίες θα βάλουμε τον τερματοφύλακα να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Και γι' αυτό έχουμε χωρίσει τα παιδιά σε τόσο μεγάλα γκρουπ των 5 ή των 6 ατόμων, ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τον τερματοφύλακά μας σε κάποιες καταστάσεις αγωνιστικές, να πάρει αποφάσεις, να βγουν κάποια σενάρια και να αποφασίσει αυτός τι πρέπει να γίνει. Ναι. Προλαβαίνει να φέρει ο Χρύσανθος το γιο του, γιατί το τουρνουά ξεκινάει αύριο. Πώς δεν προλαβαίνει. Ο Χρύσανθος λοιπόν και ο κάθε Χρύσανθος. Τον έχω στον Γκούι, προλαβαίνει. Αλλά μπορεί να κάνει και μια έξτρα προπόνηση. Μέχρι σήμερα. Μέχρι και σήμερα το βράδυ. Ωραία. Μέχρι και σήμερα το βράδυ που ολοκληρώνεται λίγο. Τι χρώματα φοράτε? Μπλε. Τα παιδιά, τα μπλουζάκια τους και με πετύχατε στην ώρα που τακτοποιώ αυτά τα πράγματα. Τα μπλουζάκια τους είναι άσπρα. Ναι. Άσπρα. Το 8 άκουσα του Χρύσανθου. Το παντελόνι είναι άσπρα. Άσπρα. Μπλε. Το προπονητών θα είναι ένα ωραίο μπλε, λίγο πιο δεχόμαστε. Θα έρθουμε, εντάξει. Δεχόμαστε. Πού μπορούν Δημήτρη να επικοινωνήσουν? Ωραία. Όσοι γονείς μας ακούνε τώρα. Το τηλέφωνο μου θα μείνει στο τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει να επικοινωνήσει και να το πάρει. Δεν θα το δώσουμε στον αέρα. Και φυσικά και στα social media τόσο της Ακαδημίας, στο Facebook, The Goalkeeper About Academy, ή στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, Κρυονάς Δημήτρης με λατινικούς χαρακτήρες. Ωραία. Οπότε όσοι γονείς μας ακούνε και ο γιος τους είναι. Και η κόρη, έτσι. Και έχουμε ήδη 6 συμμετοχές κοριτσιών. Μπράβο, ωραία. Την τελευταία τριετία έχω τη χαρά να δουλεύω και με αρκετά κορίτσια και έχω πραγματικά μείνει έκπληκτος με τις ικανότητές τους. Και θα έχουμε και γκρουπ για κορίτσια. Είναι και πολύ πιθανό να μας επισκεφθούν και οι τρεις θεματοφύλακες της γυναικείας ομάδας να δουν τη διαδικασία και να μιλήσουν με τα κορίτσια.
Και φυσικά ευελπιστούμε και σε ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα για τις ομάδες της πόλης μας, ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι θεματοφυλακές, δηλαδή Κουέστα, Πασχαλάκη, Ζήφκοβιτς, να κάνουν και αυτή μια επίσκεψη. Καταλαβαίνετε ότι μια δραστηριότητα τέτοιου τύπου προϋποθέτει και ένα καλό αποτέλεσμα την προηγούμενη μέρα. Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν τι να κάνουμε, εντάξει. Γιατί το κοινωνικό προφίλ είναι ανεξάρτητο με το αποτέλεσμα της Κυριακής, αλλά ωστόσο είμαστε στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι και τα play-off τώρα, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εντάξει, καλό θα είναι για τα παιδάκια τώρα όταν βλέπουν παίκτες του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, από κάτω του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ το έχω ξαναπεί. Καλό θα είναι να υποχρεώνουν οι ομάδες πιο πολύ τους ποδοσφαιριστές να επισκέφτονται ακαδημίες. Δηλαδή, εγώ το έχω πει Δημήτρη ότι όποιος παίκτης του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, με τον ΠΑΟΚ ασχολούμαι, είναι εκτός αποστολής από ένα παιχνίδι, εντάξει. Από το να είναι σπίτι του, μπορεί να υποχρεωθεί, αν δεν θέλει ο ίδιος, να πάει ένα δίωρο σε μια ακαδημία συνεργαζόμενη του ΠΑΟΚ. Πρέπει να το θέλει κιόλας. Όχι, μπορείς και να υποχρεώσεις. Μπορείς και να υποχρεώσεις. Το παράδειγμα της Manchester επί Ferguson που είχαν υπέρχει στο όρο συμβολέου, να πηγαίνουν μια φορά την εβδομάδα να πάνε στις ακαδημίες. Για να υπάρχει αυτή η σύνδεση, να υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ πρώτης ομάδας και ακαδημιών. Και είπα, αν κάποιος είναι εκτός αποστολής, εντάξει, δεν θα παίζει όπως παίζει και θα πάει. Αλλά κάποιος είναι τραυματίας εκτός αποστολής, το να πάει. Να κάνει δύο πάσεις με τα παιδιά, η χαρά που παίρνουν οι πιτσιρικάδες και τα κορίτσια, όπως μας λες, είναι τεράστια, εντάξει. Είναι, πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση, να βλέπει το παιδί το μέλλον να έρχεται. Δεν είναι μόνο τα πριν για αυτά, είναι και άλλες υποχρεώσεις που ένας ποδοσφαιριστής. Δημήτρη, μιας που σε έχουμε με την ευκαιρία, έχει πολλούς καλούς θεματοφύλακες οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, δηλαδή και τα παιδιά της K19 και της 17 και από κάτω, δηλαδή όσοι ασχολούνται, μιλάμε για παιδιά που δείχνουν να έχουν τα φόντα για μεγάλη καριέρα. Παράδειγμα, είχαμε πρόσφατα και τον Μπότο, ο οποίος οδεύει προς Ίντερ. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει το θέμα. Ναι, και τυπικά. Ο Νίκος ο Μπότης. Στα 16 του. Ο Μπότης, ναι. Θα πάρει και αυτό στον δρόμο του, ναι, το 4 γεννημένο. Βγάζει ο ΠΑΟΚ με το φύλακες, αλλά εντάξει, δεν είναι δικό σου θέμα γιατί δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση K19 με επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι το θέμα πέρα από τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να γίνουν βιντεομάδες, πρέπει και ομάδες, πρέπει. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, κάποια παιδιά στα 18 δεν είναι έτοιμα και βιολογικά και ψυχοσωματικά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του εντρικού ποδοσφαίρου. Χρειάζονται αυτά τα 2-3 επιπλέον χρόνια να πάρουν παραστάσεις σε τέτοιο level, σε τέτοιο επίπεδο για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από τα παιδιά τα δικά μας που στα 17, στα 18 δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν, βλύσουν ένα άλλο περιβάλλον για μια διετία, μια τριετία ως δανεικοί και μετά γυρίζουν και είναι πολύ πιο έτοιμοι για αυτό. Πόσο μάλλον η θέση του τεματοφύλακα που είναι σούπερ απαιτητική και έχει την δημορφία ότι παίζει μόνο ένας. Εντάξει, δηλαδή οι περιπτώσεις παιδιών που στα 16, 17, 18 παίξαν σε υψηλό επίπεδο είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Είναι ο Ντοναρούμα, είναι ο Μπουφόν παλιότερα στα 18 που έκανε ντεμπούτο με την Πάρμα. Και ο Κασίγιας. Δηλαδή, εντάξει, και κάπου εδώ κλειδώνουμε. Καλά το λέμε και εμείς, ας πούμε, αλλά και στο εξωτερικό δεν βάζουν αβέρτα 18χρονους και 19χρονους δημοτοφύλακες. Είναι μια θέση πολύ μυστήρια. Πάντως ο ΠΑΟΚ βγάζει παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι μόνο στη θέση του τροματοφύλακα που υπάρχει. Ναι, εντάξει, ναι, σαφώς, ξεκάθαρα. Απλώς επειδή μιλάμε με σένα, τώρα γι' αυτό, στο κομμάτι σου. Εντάξει, υπάρχουν πολύ άξιολα παιδιά σε όλες τις ηλικίες και στα τεσσάρια και στα διάρια και στα τριάρια και ακόμα πιο κάτω, αν έχετε το χρόνο να κάνετε μια βόλτα σε μια καθημερινή προπόνηση της Ακαδημίας, θα δείτε ότι ο τρόπος δουλειάς προσομοιάζει με τον τρόπο δουλειάς ακαδημιών και μεγάλων κλαμπ του εξωτερικού. Σας είπα, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια κανενός, πόσο μάλλον τα δικά μου και τα δικά μας ως ομάδα, αλλά προσπαθούμε καθημερινά με επιμόρφωση και με πρωτοβουλία δική μας και με τη βοήθεια της ΠΑΕ να είμαστε όσο up to date γίνεται για να μπορούμε να είμαστε family αυτών που βλέπουμε στην τηλεόραση. Συνηθίζει να λέτε, Δημήτρη, ότι πρέπει να είναι λίγο τρελός ο θεματοφύλακας γενικότερα. Να έχει μια τρέλα μέσα του. Είναι στερεότυπο ή όντως ισχύει, ας πούμε, για κάποιον να κάνει καριέρα? Εντάξει, σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει σε ένα γήπεδο γεμάτο με 50.000 κόσμο και θέλει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι θέλουν όλοι. Να μην μπει η μπάλα στα δίχτυα, ενώ όλοι οι άλλοι θέλουν να μπει στα δίχτυα. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι δείχνει το ποιόν και την ποιότητα του ανθρώπου που θέλει να κατήσει κάτω από την εστία. Την αναρτητική ενέργεια που δέχεται εκείνη την ώρα, που όλοι θέλουν να μπει μπάλα στα δίχτυα και αυτός με ένα 0-0 είναι ευτυχισμένος για παράδειγμα. Και θέλει και γερό στο μάχη, εντάξει, δηλαδή και στα δικά μας ο Νικοπολίδης, δεν ξέρω πότε στα. Άρχισε να παίζει. Στα 29, στα 30, okay, δεν είναι. Είναι πολλά πράγματα. Έχουμε το παράδειγμα του Νίκου του Μελίσσα που έχει αποδείξει ότι σε Super League μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και στη Λαμία και στο Βόλο και ψάχνει και το παιδί μια θέση στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα ο τερματοφύλακας είναι ένας μοναχικός δρόμος, αλλά φαντάζομαι ότι έχει τις δικές του ομορφιές. Μπορεί να αργήσει και να βρει και το λιμάνι του και την Ιθάκη του και το περιβάλλον που να ταιριάξει. Είναι δεδομένο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Δημήτρη, στο camp.
χάρηκα που μιλήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μου δώσατε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είστε προσκεκλημένοι στους λέοντες στην Ευκαρπία. Τέλεια. Α, ευχαριστούμε. Να πιείτε καφέ ή ό,τι άλλο θέλετε. Τι πλοζόν θα κάνουμε, τι καφέ. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Δεν θέλουμε τέτοια. Οι εστίες είναι οι κανονικές ή το 5x5. Πλοζό στο μπουφέ εννοούσα. Για να δω αν καλύπτω όλη την εστία. Ωραία, ωραία. Έχουμε εστίες όλο το μεγεθόν, οπότε ναι. Δεν έχουμε θέμα. Εντάξει, θα τα βγάλω όλα. Να, ωραία. Okay. Καλή δύναμη, να είσαι δύναμη, καλά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν ακόμα να δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδιά τους. Είπαμε κάθε ηλικία, ακόμα και αν είναι πολύ, ένα κοριτσάκι. Και πολύ ιδιαίτερη θέση του τερματοφύλακας. Πάρα πολύ. Ειδικά για τις μικρές ηλικίες. Δύσκολη. The Goalkeeper About Academy είναι στο Facebook και μπορεί να βρείτε και τον Δημήτρη Κλειονά στο Facebook. Επικοινωνήστε για να. Το παιδί ωραία σας... θέση είναι όμως, ωραίο είναι. Είναι απαιτητική. Θέλει πολύ γυμναστική. Πολλά ρεφλέξ, πολλά εκεί. Θέλει τρέλα. Σωματικά πρέπει να είσαι πολύ καλός. Θέλει τρέλα. Πολύ δυνατός. Όχι σε το κακόμπο. Μια μέτρια τρέλα, δηλαδή. Όχι τόσο τρέλα. Κάθε απαιτητική δουλειά θέλει τρέλα. Να μπαίνει στο γήπεδο και να αυτό. Και... κάνει τέτοια. Έκανε. Σε Παναθηναϊκό Σπάρτη, θυμάστε τι έκανε. Εντάξει, που κυνηγούσε να το. Είχε νεύρα. Ξύλο, θα τρώγε στα φιλίδια, πήγαινε να το μαζέψει. Ρε. Είχε νεύρα. Ο οποίο τώρα είναι. Έχει δικό του κάμπ, θεματοφύλακα στην Ισπανία. Ο Σάνθ. Πείτε μου ένα νούμερο μέχρι το 7 γιατί πρέπει να φύγουμε. Το 4. Το 4. Το 3. Η φίλη μα η Νίκη Ζουτζού. Είναι το σωστό, Ζουτζού. Ζουτζού. 12 και 54 και 59 έστειλε το μηνυματάκι, κερδίζει το γυαλί ηλίου. Μαζί με τον Γιώργο το έστειλαν όμως. Ο Γιώργος παίρνει τέτοιο. Ο Γιώργος παίρνει τη δωρεπιταγή 50 ευρώ. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να πατήσει πόδι ο Γιώργος. Να πει η Νίκη. Δεν σου είπα ότι αν είναι το τυχερό το νούμερο, η Νίκη, τελειώσαμε. Η Νίκη παίρνει το 65, το κανονικό το γυαλί δηλαδή, και ο άλλος παίρνει τη δωρεπιταγή για να πληρώσει κιόλας. Λοιπόν, ωραία. Έχει τη Νίκη. Ωραία. Θα τη βγάλει κούτρα, θα πει Νίκη, έστειλα το μήνυμα κτλ. Πήραμε γυαλί. Πήραμε γυαλί. Βέβαια. Θα πουλήσει τη Μούρη ότι έτσι. Σου πήρα γυαλί, αγάπη μου. Δεν θα πληρώσει και κανένα 15 για την πάρτη του. Και ο χθεσινός νικητής και σήμερα η Νίκη θα ενημερωθείτε αύριο τη Μαριλής. Μην αγχώνεστε. Θα σας πάρουμε. Ούτε σας ξεχνάμε. Θα πάτε την άλλη εβδομάδα να τα πάρετε. Εντάξει, έχουμε ένα θεματάκι λίγο. Ναι. Έχει κάποιες υποχρεώσεις η Μαριλής από αύριο ή το πολύ μέχρι τη Δευτέρα. Όχι. Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά πότε θα έρθει. Μόλις έρθει η Μαριλής θα σας πάρει. Θα συνειδητοποιήσουμε, εντάξει. Τη δώσαμε να κάνει καμπάνια τη Μαριλής. Μια-δυο μέρες που μόνη λοιπόν αυτά. Πλούσια σημερινή μέρα από το απόγευμα και μετά. Αύριο πάλι. Τα λέμε πάλι αύριο.